Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλά μπήκαμε, 8 και 12. Καλά μπήκαμε, Κωνσταντίνε μου. Τα παιδιά είχαν θέματα εδώ με τα ρεύματα. Τα λύσαμε όμως γιατί είμαστε βουνά εδώ. Η τεχνική, είδες, από το πρωί είναι εδώ. Τι λύσανε? Το θέμα με το ρεύμα που πέφτει. Τι έπεσε? 5 η ώρα πέφτει το ρεύμα. Οι τσουτσούδες μας θα μην πέσουν. Οι τσουτσούδες θα πέσουν, είναι κακό πράγμα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα. Εγώ να πω, θα είμαι λίγο χαμηλό τον σήμερα γιατί είναι έτοιμη να κλείσει φωνή μου. Ναι. Έτσι βραχνιάσαμε λίγο με το κρύο, αρπάξαμε κρύο. Έφαγα κρύο χθες. Πού? Έξω πήγα. Πού πήγες? Πήγα στο παλατάκι, δεν πήγα στο χάντμπολ βέβαια. Δεν είχατε θέρμανση στο παλατάκι? Είχε θέρμανση, απλά εγώ περίμενα 20 λεπτά ένα φιλαράκι μου λίγο έξω. Πετρέλαιο έχετε εκεί ή φυσικό αέριο, τι έχετε εκεί? Νομίζω φυσικό αέριο περιμένει. Ποιος το πληρώνει? Κανονικά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το πληρώνει, δεν το πληρώνει ο Δήμος. Είναι μη σου βγει το μάτι, έτσι. Είναι, άμα σου βγει το μάτι τελείωσες, έτσι. Ρωτάω εγώ, εσύ απαντάς, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ. Όχι, εγώ απλά ήμουν στο παλατάκι και περίμενα. Κρύο γήπεδο. Ναι, για να γίνει έδρα θέλει τουλάχιστον 5.000. Γενικά είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι κρύο. Εάν γεμίσει, είναι πολύ ζεστό. Κάτι, και να γεμίσει και να μην γεμίσει, κρυάδα, μια κρυάδα. Με 3, 4, 2, 3. Και εκεί στο βρωμοφίνικα που το έχουν εκεί. Γιατί ρε η βρωμοφίνικα, μια χαρά είναι. Μα εκεί είναι η γύφτη Αριανή. Εσύ έπρεπε να πα. Γιατί είναι η γύφτη Αριανή? Εσύ το φίνικα, η Αριανή. Α, εκεί έχουν το στέκι του και εμεί είμαστε από Δεδροπόταμο, λε. Τη γύφτη Παοξίδε. Ναι, ναι. Είναι στο Κορδελιό, δεν Δεδροπόταμο. Πήγαμε στην πλευρά που είναι Αριανή. Η γύφτη Αριανή είναι από το φίνικα. Να κάνει και ένα γήπεδο Άρισα, μάλιστα στο Δεδροπόταμο να έρθουμε στα ίσα. Ένα-ένα. Τι το κάνει ο Άρισα γήπεδο στο Δεδροπόταμο? Να πηγαίνουν και εκεί η Αριανή. Κακός. Κακός. Λες να έπρεπε να το μεταφέρουμε. Το πάρουμε, το σηκώσουμε, να το μεταφέρουμε αλλού. Τι να κάνουμε. Εκεί και τα οικόπεδα τώρα. Κοίταξε τώρα το επιχειρηματία του ΠΑΟΚ και εκεί το οικόπεδο. Τι να κάνουμε, δεν γεμίζουμε τίποτα. Να πούμε πάλι δεν είναι. Δεν γεμίζει. Και εκεί ήταν αυτοί που είχατε με τον παραδείγμα. Ήταν χειρότεροι και πολύ μεγάλοι. Popcorn, popcorn, defense. Περισσότερα ακούγονταν τα σακουλάκια από τα πατατάκια παρά οι φωνές σας. Και είχαμε τον Κορομιλά τον ιό να λωνίζει, να κάνει ό,τι θέλει. Καλά σας έκανε. Λεφτά έχετε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ? Όχι. Καλά σας έκανε. Ποιος έχει λεφτά, ο Παναθηναϊκός? Παναθηναϊκός καρά έχει. Άρα ο Κορομιλάς θα σφυρίξει τον Παναθηναϊκό. Καλά, είναι και Παναθηναϊκός το παιδί, δηλωμένος. Ναι. Πού είναι τα λεφτά, είναι, δεν με νοιάζει. Κοίταξε στο μπάσκετ, είναι, ξέρεις, είναι γκέτο, μεγάλο το μπάσκετ. Μην νομίζεις επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο ότι στο μπάσκετ είναι. Χειρότερα είναι. Μασόνι, όλη μασονία μαζεμένη μπασκετική. Όταν είχε ο Άρης και ο Πάοκ τα λεφτά τότε. Ναι, σωστά μιλάς. Τους ταΐζετε εσείς. Μαρμίτες. Όποιος έχει μαρμίτες είναι και δυνατός. Χρόνια πολλά στο Διονύση, γιορτάζει σήμερα. Ποιο Διονύση? Το Σαββόπουλο, ξέρω εγώ, Διονύση, το Τζακνί. Ποιο Διονύση Τζακνί?
Ψάχνει, τραγουδιστή, δεν είναι. Εντάξει. Ναι, χρόνια πολλά στο Διονύση τον Κόκκινο. Τι είναι αυτό. Μεγάλο ιστορικό. Ιστορικό. Ναι. Τι ιστορικό. Ξέρω, μπορεί να είναι και πρόγονο του Γρηγόρη μα. Άμα το ρωτήσει τον Γρηγόρη θα πει ήταν παλιό μου θείο. Παλιό θείο δεν ξέρω. Πάντω Διονύσιο Κόκκινο είναι μεγάλο Έλληνα ιστορικό. Ναι. Που έζησε από το 85, 1885 στο 1967. Εγώ θυμάμαι 67. Όταν ήμουν παιδάκι. Ναι, ναι. Είχαμε πάει διακοπέ εκεί στη Ζάκυνθο. Και προσπαθούσε να πει. Στο ναυάγιο πήγατε εκεί. Δεν είχε ναυάγιο τότε. Δεν ήταν τότε εκεί. Το 76-7 χρονών πήγα εκεί. Α, πιτσιρίκος, ναι. Πιτσιρίκας με παρέα πήγαμε κτλ. Ναι, ναι. Και είχαν πείσει τους γονείς μου και τους άλλους εκεί πέρα. Εσύ. Όχι, ρε. Α. Εκεί πέρα. Ότι ξυπνάει, λέει αυτός ο Άγιος. Ναι, ναι. Περπατάει, λέει. Ναι, ναι. Και λιώνουν οι παντόφλες του κτλ. Και. Ναι, γιατί πρέπει να είναι έβλεπα, ο πολιούχος. Έβλεπα τα μάτια των μεγάλων, ναι. Και τα μάτια του πατέρα μου. Ο πατέρα μου κοιτούσε περίεργα. Σα λέει τι μου λένε τώρα, τι μούφα ιστορία είναι αυτή, ε. Οι άλλοι Φελίπε πήγαν να προσκυνήσουν τον Άγιο Διονύσιο που γιάναν οι παντόφλες του, να πούμε. Από το σούπερ μάρκετ. Για όλους τους Αγίους έχεις κάτι να τους πεις, έτσι. Αυτό το παραμύθι ότι ξυπνάει το βράδυ. Τον Άγιο Διονύσιο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πάντως τα παιδιά που σήμερα, μην τα ξεχάσουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με κρύο θα την υποδεχτούμε. Να πούμε λίγο και τον καιρό. Θα έχουμε τσουχτερό. Κι άλλος γιορτάζει. Κι άλλος γιορτάζει σήμερα. Έχεις δίκιο. Γιορτάζουν και ο Δανίλ. Έχεις για Δανίλ τίποτα. Ναι, έχω. Για πες και γι' αυτό μια που τους πήραμε τώρα. Ξεκινήσουμε αυτούς γιατί μετά. Στην πρώτη ηλικίου. Τι έγινε ο Δανίλ. Με βγάλανε από την τάξη να πούμε. Ναι, 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 ναι. Γιατί με κάνει ο θρησκευτικός. Ο Χίρας, έτσι το λέγανε. Χίρας. Ο Χίρας μου κάνει ερώτηση να πούμε για τον προφήτη Δανίλ. Ναι. Το ιστορικό του. Δεν το ήξερες. Εγώ τον είπα. Τον είπε, τι έκανε. Γεννήθηκε, λέω, το 1938 στην Καβάλα. Προπόνησε την αναγέννηση καρδίτσας, λέω και τα λοιπά. Για τον Βασίλη Δανίλ. Για τον Βασίλη Δανίλ. Παίρνα, λέει. Αυτό του είπε. Ναι. Είσαι αφαιόφοβο, ρε φίλε. Και εγώ τώρα κάτι τέτοιο θα σχολιάσω. Μετανάστη στη Γερμανία, πήγε στη σχολή προπονητό και τα λοιπά. Ποιο λέει. Βασίλη, 100 χρόνια μπροστά τον είπε ότι είναι και 100 χρόνια. Δεν το είχε πει τότε. Πρέπει 100 χρόνια μπροστά, μάγο είναι ο άνθρωπο. Πλάκα να με πει. Και σε έβγαλε έξω γι' αυτό. Δεν έβγαλε ο Χίρα έξω από την τάξη. Και ένα άλλο θρησκευτικό, ο Αλεξάνδη, πάλι με έβγαλε από την τάξη. Μάλιστα. Με λέει τι είναι όλο αυτό που λέω. Ένα μπουμπούκι. Καλό παιδί σου, τι είναι αυτό που λέει ο Θεός, ύλη ή πνεύμα. Του λέω ύλη. Ναι. Ήλι μου λέει, λέω ύλη. Βγάζω ένα πεντάλκο από την τσέπη. Άλλο τη λέω, ο Θεός σας λέει. Αυτό είναι το πεντάλκο. Έτσι τον είχες πει. Έξω από την τάξη. Πάνε έξω. Ψέματα είπα. Πιο πολύ έξω σου παρά μέσα, έτσι. Δεν είναι. Ψέματα είπα. Δεν ξέρω τι είπες, αλλά πιο πολύ έξω παρά. Ο Θεός σας λέω το χρήμα δεν είναι. Του είχα ένα πεντάλκο τσαλακωμένο εκεί, χάρτινο να πούμε, 50 δραχμές. 50 δραχμές τι παίρναμε τότε. Πορτοκαλάδα, καζόζα, μπούζα. Μπούζα παίρναμε. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πενταράκι, ναι. Κουλούρι, ναι. Κακάο και μπούζα. Και μπούζα. Έτσι τριπλέτα. Πιστεύω ότι σας κλέβαν τα πρωταθλήματα, βέβαια. Το Κοράνι. Μας τα είχε πει τότε. Τι τιτάνας. Βέβαια. 30 βαθμούς πίσω εσείς. Ναι, ναι. Δήμιος ο Ολυμπιακός ενάντια στον ΠΑΟ. Ναι, αλλά και στο Ολυμπιακό αυτά κάνουν τώρα. Να πάμε σιγά σιγά τα δικά μας. Έχουν καταφέρει να πείσουν όλη την Ελλάδα ότι είναι και αδικημένος, ότι το κλέγονται. Αυτά τα παραμύθια του περί αδικημένου Ολυμπιακού θα πρέπει να σταματήσουν. Ναι, αυτό όμως κυκλοφορεί. Ένα αυτό. Αυτά τα παραμύθια του Φωτός και τον άλλον, τον Γάβρο. Τον Γάβρο και άλλον και θεωρητικά πιο έτσι. Παίζει καλύτερη μπάλα από σένα παίζει. Από εκεί και πέρα το παραμύθι. Αυτή την περίοδο, ναι, παίζει καλύτερη μπάλα. Αυτό το παραμύθι τη, πώ το λένε, ναι. Τις αδικίες πρέπει να το σταματήσουν. Ναι, η αλήθεια να λέγεται. Αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός είναι δείχνει πιο φρέσκο. Το ότι καταφέρατε με κόπο και αίμα και υδρότα ναι. Να κερδίζει πέναλτι καθαρό ο Ολυμπιακός στο 17 με τη Λαμία και να μην το δίνει στο Καραϊσκάκι, αυτό είναι επιτυχία. Αλλά εσύ το είδα πέναλτι. 100% και είναι επιτυχία για τον Πάο. Το Πρίγκοβιτς με τον Αστέρα Τρίπολης ήτανε. Μπορούσε να το δώσει. Α, μπορούσε και το χθεσινό θα μπορούσε. Πιο καθαρό, πιο καθαρό ήταν. Πολύ επειδή καθαρό. Τα έβαλα, έβαλα τα δύο YouTube συγκρίνεις, να τα δω. Μη συγκρίνεις και οι δύο βουτάνε πριν τους ακουμπήσουν. Ναι. Τους ακουμπάνε στην πορεία. Μόνο που και οι δύο παίρνουν την μπάλα. Ναι. Ο τερματοφύλακας απλώνει τα χέρια προς τα μέσα. Ναι, κάνω απλό το γόνατο. Ο άλλος κάνει το τάκλινγκ πάνω στα πόδια. Απλό το γόνατο. Τέλος πάντων, εντάξει, μετά βέβαια είναι άλλη μαγιά σου. Αυτό είναι μαγιά σου. Και μπορεί να κυκλοφορεί και καλύτερο ο γραμμένος στις περιοχές εδώ, Αρετσού, Βότσι. Ναι, αλλά μετά ο Κωνσταντίνε δεν έδωσε πέναλτι στη Λαμία Μάρς. Πού το είδες τον πέναλτι. Εναντάρα. Είδες κανένα πέναλτι. Ορισμός. Έτσι λες. Ορισμός. Τι λες. Και όχι απλά δεν έδωσε πέναλτι. Ναι. Έδωσε και κίτρινη και θέατρο. Αλλά κίτρινη δεν ήταν. Και θέατρο έδωσε. Ναι, αλλά ορισμός. Αυτό που το βρει στο πόδι. Πέρα τη Λαμία δεν υπάρχει. Κόκκινη δεν δίνει στον Κεραίρο. Άμα θέλουμε που να. Πάει με σκαριές όπως είχε πάει στον πρώτη αγωνιστική πάνω στον Νουάρντα ο ψηλός ο Ιγκλέσιας. Σύμφωνα με τον Σωτηρακόπουλο. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Εδώ δεν έχει ένα άδικο. Ναι, ναι. Είναι η ίδια φάση ακριβώς. Σύμφωνα με τον Σωτηρακό, τον άσχετο που πήγε στην κρύα βρίσκει κακό δεν τον αρπάξαν από εκεί από τα σπουδαιά. Κακό δεν τον αρπάξαν από τι κακάδε εκεί. Παρουσιάζει ένα βιβλίο να πούμε.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε μέχρι και τις 10 μαζί. Να πάμε. Και να ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να ξετυλίγουμε το κουβάρι της Super League. Για κάτω γρήγορα, γιατί δεν έχεις πολύ χρόνο. Γιατί άμα σου φάγανε. Βέβαια. Μα σου φάγανε και 20. Ναι. Λοιπόν, πας για ένα Πανιώνιος. Έχεις σχόλιο για αυτό το μάτς? 3-1. Το χάσω. Πανιώνιος είναι χρωμιάρης λεπρός. Παρακάτω. Εγώ είδα τον Κλάους να ανεβαίνει. Τι είδες τον Κλάους? Τον Κλάους να ανεβαίνει. Κορόδευε όσο θες εσύ, ναι, ναι. Αλλά εγώ είδα τον Κλάους να ανεβαίνει. Σε κανένα αγροτικό μπορεί να ανέβει. Το πω εγώ. Να πάρει ο Κλάους ο καλός είναι πολυτέλεια. Ο Κλάους ο καλός για τον ΠΑΣ θα είναι πολυτέλεια. Φύγει από εδώ πέρα. Πέναντι κέρδισε. Ασίστ έδωσε. Τι δεν θα κάνει. Τον παγεμένο. Γκολ την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε. Παρακάτω. Δεν σε ψήνει ο Κλάους. Τον έβαλε στους κακούς γι' αυτό. Μπορεί να βελτιωθεί γι' αυτό. Τι να βελτιωθεί 31 χρόνια. Τι να βελτιωθεί. Να ανέβει σε κανένα αγροτικό. Να πει κανένα πουλάκι να πούμε. Τσιου-τσιου να κάνει, εντάξει. Ο Κλάους ήταν ένα μεγάλο ταλέντο. Πυροβόλησε τον εαυτό φυσικό του. Ταλέντο, φυσικό εσύ, ταλέντο. Ναι. Το γέννησε η μάνα του για γκολτζή. Mm-hmm. Ούτε βάρητα έκανε, ούτε ταχύτητες έκανε, τίποτα δεν έκανε. Κουλούρης δεν έγινε ποτέ. Αυτά ισχύουν όλα. Ναι. Όλα ισχύουν. Εντάξει, απλά εγώ θέλω να πω ότι το ταλέντο υπάρχει μέσα του. Αν αποκτήσει τουλάχιστον φυσική κατάσταση. Το ταλέντο είχε... μόνο του χωρίς να το καλλιεργήσει. Φυσική κατάσταση. Δεν νομίζει. Φαίνεται ότι έχει πάρει ρυθμό. Αυτό λέω. Τζον Γουόκερ κατάσταση. Δεν νομίζω, δεν μαθαίνω τέτοια. Τι δεν μαθαίνω τέτοια. Τέσσερα Μάλμπορο στην καθησιά. Έχω θυμώσει μαζί του. Το ξέρω, γι' αυτό, επειδή έχει θυμώσει. Είχε ικανότητες, ναι. Και δεν τις έκανε, δεν τις καλλιέργησε, δεν τις ανέπτυξε κτλ. Προχωράμε, τα παίρνουμε τα μάτς με τη σειρά, τα σχολιάσουμε όπως κάθε Δευτέρα. Ναι. Άρης Πανετολικός. 1-2. Σήμερα. Και εδώ έχουμε το πρώτο κλάμα. Σήμερα στη Μαρμίτα το βράδυ, ναι, ναι. Στο Λαϊκό Δικαστήριο, ένα ερώτημα θα είναι αν πιστεύετε ότι το μάτς ήταν ύποπτο ή όχι. Άρης Πανετολικό. Ναι, αν ήταν ύποπτο. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Γιατί όλο πηδάει στο πρώτο δοκάρι, ρε φίλε. Ναι, εμένα ξέρεις τι μου λένε οι Ολυμπιακοί που μιλάω και έχω πάρα πολλούς. Τι σου λένε οι Ολυμπιακοί. Λένε. Γι' αυτό δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό Σιόπ. Πηδούσε στα πρώτα δοκάρια σου. Όχι, γενικώ σε κάθε μα λέει θα σου κάνει μια μεγάλη γκέλα. Ένα μεγάλο τσάφο ο Σιόπ. Τρέχει, μαρκάρει, πιέζει, καλό, χρυσό. Θα σου κάνει κάτι καταρχή στην καρδιά. Δεν είναι μόνο Σιόπ. Η βρίζα τον Καρυπίδη, όπω φέρεσε και δική σα στο τέλο του αγώνα. Θα πάμε να τα πούμε αυτά γιατί χθε στο Χάτπολ ήταν ωραία πράγματα γιατί βρίζα τον Καρυπίδη Αριανή. Βρίζαν και τον Διαμαντόπουλο. Το Διαμαντόπουλο κυρίως. Και όμως... πήραν τα σκάγια και τον Καρυπίδη. Γιατί τον βρίζαν τον Καρυπίδη? Θεώρησαν το μάτς ύποπτο? Όχι. Δεν τότε, νομίζω ότι τότε γιατί ήταν τον. Για την κακή πορεία της ομάδας. Ναι, τι κακή πορεία της ομάδας. Ξέρεις τη θέση του Άρη τώρα. Ναι. Τι. Σωμένος. Α, αν το παίρνεις έτσι, ναι, αλλά στη μάχη της Ευρώπης εκεί φαινόταν ότι είναι πεντάδα. Επειδή εμείς θέλουμε να πουλάμε παραμύθι. Όχι, παραμύθι δεν μ' αρέσει. Ότι ο Άρης πάει για Ευρώπη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι 7ος, πρόσεξε, μαζί με την Ξάνθη. Και έχει από κάτω και Αστέρα και Πανιώνιο στον ένα βαθμό. Δηλαδή εντάξει. Ούτε καν έκτος. Ούτε καν. Αυτός που πέφτει ο τέταρτος από το τέλος πόσους βαθμούς έχει? Ποιος είναι? Ο Όφι 11. Και ο Άρης πόσους έχει? 19. Πρέπει να πάρει ποτέ. Δεν έχει σχέση με τους κάτω. Με τους κάτω δεν έχει σχέση ο Άρης. Ναι. Και αγωνιστικά και βάσει ρόστερ να το δεις δεν έχει καμία σχέση. Τι με τους κάτω. Έχει, είπαμε, 4-5 πολύ καλούς παίκτες. Και θα σου πω ποιοι είναι. Ποιοι γιατί εγώ του είπα την αρχή. Ναι. Και μου βγάλετε κάτι στο όπερ σαν τον Βαρέλα. Ναι, γέρε παιδάκι μου. Ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας. Πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Οι δύο ακραίοι. Ποιοι δύο ακραίοι? Μπρούνο Γκάμα και Ματέο Γκαρσία. Τι κάνουν αυτοί? Είναι καλοί παίκτες. Δεν μαρκάρουν. Ναι, έχουν βάλει όλα τα γκολ του Άρη μου. Πόσα γκολ βάλαν? Αυτοί τα έχουν βάλει. Πότε τα βάλαν? Έτσι μα, αυτοί έχουν βάλει. Πόσα 4, ένα, πέντε άλλο. Πέντε αγωνιστικές που είναι αυτοί εδώ. Ναι, εντάξει, κοίταξα τον Ματέο Γκαρσία που είναι 21-22, μην περιμένει διάρκεια. Ναι. Είναι ένα νεαρό παιδί, θα έχει τις διακοιμάσεις. Απατεώνας. Ναι. Άλλο, λοιπόν, παρακάτω. Και έχει στα χάφκα να δύο καλούς παίκτες όπως είναι ο Μπάσα που δεν παίζει τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Και ο Σιώπη. Αυτή είναι. Μπακ δεν έχει. Έχει ένα καλούτσι που σε δεν κόβουνε μόνο. Αυτό είναι ο Άρης. Ναι, αλλά σε σχέση με του άλλου από κάτω, Λαμίς, Λεβαδιού, Λεβαδιές. Δηλαδή, αν παίξει ο Άρης με τον Όφη 5 φορές στο Βόλο. Στο Βόλο. Πόσες φορές θα το κάνει? Άρης Βόλο. 3-1-1. 3-1-1. Τρεις νίκες ο Άρης, μία ισοπαλία, μία. Εσύ αν παίξει στο Βόλο με τον Ολυμπιακό 5 φορές τώρα. Τώρα πώς θα πάρει? 3-1-1 Ολυμπιακό. Ναι, αυτό σε προβληματίζει. Για τώρα μιλάμε. Για τώρα. Ναι, 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 ναι. Βλέπεις, ναι. Εγώ είμαι αντικειμενικότατος. Ναι. 3-1-1 αυτή τη στιγμή. Πάμε παρακατώ, είναι άλλα, πιο πάμε. Καλά. Λοιπόν, ναι. Δεν θα σχολιάσουμε κάτι για το μας του Άρη. Ύποπτο. Εσύ ύποπτο λες. Όχι, η Αργιανή, ναι, το λέω. Εγώ δεν λέω τέτοια εγώ πράγματα. Θέλω να σε βάλω κάτι άλλο έτσι για να γυρίσουμε λίγο και κάνουμε και ένα flashback. Τόσα πολλά ατομικά λάθη ο Άρης δεν έχει κάνει σε όλο το πρωτάθλημα. Ο Άρης κάνει πάρα πολλά ατομικά λάθη. Ναι, άμα το δεις όμως από την αρχή της χρονιάς θα κάνει. Ναι, δεν, ναι, είναι μόνο το χθεσινό. Ατομικά λάθη. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι συγκεντρωμένοι, δεν έχουν την ποιότητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά κάνουν πολλά λάθη και το ξέρουν το θέμα. Ότι τα πληρώνουν. Ναι. Γιατί σε άλλες ομάδες μπορεί να γίνονται λάθη, αλλά δεν τα πληρώνουν. Τα χάνουν οι άλλοι. Τα χάνουν οι άλλοι και ναι, ο Άρης, ναι, τα πληρώνει. Ναι. Είναι ένα ιδίωμα. Λοιπόν, εσύ που είσαι εξαίρετος αυτό, έτσι, ναι, και το έχουμε καρατσεκάρει πολλά, ναι, ναι, είσαι εξαίρετος. Ναι. Μπήκε ένα γκολ με κόρνερ στο Βικελίδης, έτσι, το έβαλε ο Λουσέρο. Ναι.
Ποια άλλα κόρνερ θυμάσαι, ρε φίλε, από παίκτες στο παρελθόν? Γιατί έχω εδώ πέρα όλη τη λίστα. Σήμερα τη μάζεψα για να την έχουμε να τη σχολιάσουμε. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Κοίτα, τα περισσότερα τα έχει ο Κουτσοπαραγής. Τα έχει ο Βάσκε, ναι. Ακριβώς. Μεγάλα χτυπήματα. Πέντε. Έχω τη λίστα, γι' αυτό σου λέω. Τα είναι μακράν ο κορυφαίος. Τα δύο τα έχει βάλει στον Κωνσταντίνο που είναι 73. Δεν μπορούσε να πιάσει το δοκάρι. Επανέξυπνος. Ναι. Ποδοσφαιρική φύση σου. Ναι. Έχω κοντό τερματά, το πάω μέσα. Πέντε έχει βάλει. Πέντε. Είναι μακράν ο κορυφαίος. Φοβερά χτυπήματα τη μπάλα και ο Γατζηπανίκης. Δύο ποιοι έχουνε. Ο Τσάρτας πρέπει να έχει. Όχι, ο Τσάρτας δεν έχει δύο. Έχει βάλει ο Τσάρτας. Έχει βάλει ο Τσάρτας, ναι. Ο Σαραβάκος. Ναι. Έχει βάλει ο Σαραβάκος. Είχε καλά φάλτσα ο Σαραβάκος. Ναι. Και ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου. Ο Μίμης. Ναι. Ο Μίμης. Που έπαιζε στην ΑΕΚ. Ναι. Πολύ μεγάλη παιχτάρα. Παιχτάρα. Δύο κόρνερ έχει βάλει γι' αυτό. Παιχτάρα μεγάλη. Τη οποία ήταν αρθή στον ΠΑΟΚ. Και δεν τον πήραμε. Δεν τον πήρατε και τον έκλεψε η ΑΕΚ. Μεγάλη παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα. Παιχτάρα. Λοιπόν, από ένα τώρα, άμα. Ο Χατζηπαναγής παιχτάρα. Εγώ τον Χατζηπαναγής είναι ατόπρεπτο. Χατζηπαναγής. Τον βρίζω για το μυαλό του. Το ξέρω. Δηλαδή, ο Λάρι Κίνγκ πήγε στο Γιούρο Πάλι να κάνει εκπομπή. Δηλαδή, είναι ατρελαίνεση. Για όσους δεν ξέρω, ναι. Κωστής, πολλούς τους ξεφωνίζει και τους κράζει. Όχι γιατί δεν τους έχει στηρίξει, δεν τους πιστεύει, αλλά γιατί αδείξαν τον εαυτό τους. Για το κεφάλι. Ναι, ναι, το ξέρω. Ένας από αυτούς είναι ο Τρουσουνίδης. Εγώ με τον Νίκο, το γιο του, ναι. Κάνουμε παρέα, έχει προπό. Το γιο του, το Σουνίδη. Το γιο, τον Νικολάκη. Ναι. Και μιλάμε και κάνουμε. Και του το είπα και του Νίκου. Λέω τον μπαμπά σου τον βρίζω. Τον έφαγα τα ξενύχτε. Τι έκανε, ήθελε. Γιατί με τέτοιο ταλέντο έπρεπε να έχει δηλαδή αυτό. Μεγάλα συμφωνούμε. Ταλέντα. Στην μπάλα δηλαδή να είναι. Και τον έβγαν τα μπουζούκια και τα ξενύχθη για αυτό, αυτό. Να κάνουν. Πεχτάρα μεγάλο το ταλέντα. Δεν το συζητάμε. Τι πέλκα τώρα μου λες μπροστά στον Τουρσουνί. Ο πέλκα θα κάνει καλύτερη καριέρα. Άλλο αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί το μυαλό του είναι εκεί, ναι. Και δεν έχει φύγει. Για ναι. Ταλέντο μιλάω εγώ. Ναι. Για ταλέντο μιλάω εγώ. Δηλαδή τον νέο Κούδα ναι. Τον είδαμε σε εμείς οι πιτσιρικάδες στο Τουρσουνίδη την. Όλοι αυτό λέγαμε. Αυτό περιμέναμε. Ότι είχε σαν εξέλιξη. Ο Τουρσουνίδη. Πώ το λένε. Το ταλέντο του ήταν για Κούδα. Ναι. Του Πέλκα δεν είναι για Κούδας. Ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Δεν είναι, δεκάρι. Είναι είπαμε, δεύτερο φόρο είναι κάτι τέτοιο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θυμάσαι άλλους έτσι περίεργους και όχι περίεργους και παιχταράδες που βάλουν. Και ο Κούδας έχει βάλει γκολ με κόρνερ. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Και ο Τσάρτας έχει βάλει γκολ με ναι. Κόρνερ. Ναι. Και ο Δωμάζος έχει βάλει γκολ με κόρνερ. Καλά χτυπήματα όλοι αυτοί οι παιχταράδες. Και ο Φραντζέσκος έχει βάλει γκολ με κόρνερ. Βέβαια, παιχταράδες. Και ο φίλος σου. Ποιος φίλος? Πάμπλο Γκαρσία. Αυτό το θυμάμαι στην Κέρκυρα. Ναι, ναι, στην Κέρκυρα. Και από τους πιο παλιούς. Συγγνώμη. Ναι. Τον Γκαρσία είχε πολύ ωραία χτυπήματα της μπάλας. Πάρα πολύ. Την μπάλα τη χάιδευε. Ό,τι και να λέμε, αργός, μαμούζου του, αλλά την μπάλα τη χάιδευε. Αυτοί όλοι που είπες, ναι. Όλοι είχαν. Οι περισσότεροι είχαν αριστερό πόδι. Σωστά μιλάς. Εκτός από τον Σαραβάκο και τον Κούδα. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ο Μίμης πρέπει να τα έχει και τα δύο, ο Παπαϊωάννου. Έχει βάλει γκολ ναι. Από κόρνερ και ο Χρήστος ο Δημόπουλος. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Αν θυμάσαι πότε. Εγώ δεν το θυμάμαι. Άλλη παιχτάρα. Πρέπει να το βάλε. Πρέπει να το βάλε. Δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι άμα το θυμηθεί ναι. Κάποιος. Άλλη παιχτάρα εκείνη. Ο Χρήστος. Κοψαχίλης με κόρνερ. Ναι, δεν το θυμάμαι. Χρήστος Ανδρεούδης. Αυτός έχει βάλει δύο. Ποιος στη Λάρισα έπαιζε. Εγώ αυτό δεν το ξέρω καν. Ο Ανδρεούδης έπαιζε ναι. Στη Λάρισα. Ναι, δύο ναι. Έχει βάλει γι' αυτός. Ναι. Και σε αυτή την σπουδαία λίστα έτσι που σχολιάσαμε μπαίνει και ο Μοχάμεντ Αφάς. Αυτό πέρα του Ιωνικού ήταν αυτό. Ναι, Ιωνικό. Ιωνικό εκεί. Έχει βάλει γρήγορο. Και αυτό ναι. Γκολ με κόρνερ. Ναι, αλλά... ο Αλέβατο το θυμάμαι πως τον Ιωνικό. Ναι, Μοχάμεντ Αφάς. Ναι. Αλλά ο Βάσκα είναι κορυφή. Έτσι... Καλό, Χατζηπαναγής. Βρήκε και τον Κωνσταντίνου βέβαια που είναι 1,73. Με τον Όφη όταν είχε στα τελειώματα. Τον γλεντούσε. Τον είχε κάνει μεγάλες πλάκες. Εκείνο το, ο Κωνσταντίνου τον Χατζηπαναγή τον βλέπει στον ύπνο του να πούμε. Ναι. Μεγάλη παιχτάρα. Και ο Χατζηπαναγής να ξέρει ότι ήταν και πολύ γρήγορος για εκείνη τα χρόνια. Εννοείται. Δεν ήταν αργός. Εννοείται. Πολύ γρήγορος και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Ήταν γρήγορος ποδοσφαιριστής ο Χατζηπαναγής. Ναι. Είχε ταχύτητα δηλαδή. Και έκρηξη είχε στα πρώτα. Τζιάρτα δηλαδή. Καμία σχέση. Πολύ πιο γρήγορο. Καμία σχέση. Ναι. Ο Χρήστος που μας στέλνει τώρα για κόρνερ κάνει λάθος. Και ο Γκαρσία λέει είχε βάλει και με τον Παναθηναϊκό όλη απευθείας κόρνερ. Φάουλ, ήτανε φάουλ κοντά στον κόρνερ, ναι. Ναι. Τότε που είχε χάσει τη μητέρα του. Α, μπράβο. Είχε πεθάνει η μάνα. Είχε πεθάνει η μητέρα του. Η μάνα, είχε πεθάνει η μάνα, ναι. Λοιπόν, κάναμε ένα flashback με τα κόρνερ έτσι λίγο γιατί ο κόσμος είδε τι. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα να τα σχολιάσουμε. Αστέρας Τρίπολης Όφη. Εδώ τώρα τι γίνεται σε αυτό το μάτς. Έχει φύγει ο Παντελίδης, έχει πάει στον Άρη και έχει πάει ο Παράσκος και κάνει 4-4. Ναι. Είναι αδιανόητο. Έχει δύο διπλή ευκαιρία το είχα αυτό. Το έχασε στο τέλος, 86. Ναι. Έχει δύο διπλή ευκαιρία το είχα αυτό. Αγωνιστικά σωστά το έχασες. Ναι. Γιατί ήταν πολύ καλός ο Αστέρας. Πάλι. Ναι. Τον έβαλε τον Όφη μέσα στο δεύτερο μήχρονο και τον σφυροκοπούσε. Μα και ο Αστέρας και με τον Παντελίδη έπαιζε καλά. Μα αυτό δεν να σου πω. Μήπως ο Παντελίδης δεν του βγαίνουν πράγματα, είναι κατεμούλης λίγο, δεν τον θέλει φέτος η σεζόν. Άμα πιστεύει στο Θεό ο Παντελίδης, ναι. Απάν το διαβάσει ποιος Άγιος πιστεύει. Να πάει να εξομολογηθεί λίγο. Να εξομολογηθεί, κάποια αμαρτία θα κάνει. Ναι. Κάνα έμφυα δεν θα πλήρωσε, κάτι θα κάνει. Ο Παντελίδης. Λες να πληρώνει αυτά τα σπασμένα. Κάτι έχει κάνει.
Κάτι έχει κάνει. Δηλαδή τώρα αυτοί που πιστεύουν στον Θεό και τα λοιπά, που πιστεύουν στον τιμωρό Θεό και τα λοιπά, όλοι θα πούνε ο Παντελίδης κάτι. Ο Θεός δεν ασχολείται με τις μπάλες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τις εγχειρήσεις γιατί ασχολείται. Ούτε με τις εγχειρήσεις ασχολείται. Τότε γιατί είπατε και κάνετε τάματα, άμα να πείτε σε κάθε χειρουργείο και λέτε αμάν Θεό. Αυτή είναι η σκέψη του ανθρώπου που νιώθει αδύναμο. Και αυτό που νιώθει στον κύριο δεν ασχολείται με το αν θα πει μπάλα γκολ ή θα πάει δοκάρι. Δηλαδή άλλη δεν έχει, ασχολείται με το δοκάρι και μέσα. Ασχολείται και με τις πλήρες. Όχι, ούτε με αυτά. Τότε γιατί πάτε στον γιατρό και λέτε Θεούλη μου σώσε με. Το γιατρό να πούνε σώσε με. Άλλο λέω εγώ. Ναι, εσύ λες άλλο, αλλά εγώ σου λέω το κυριολεκτικό της υπόθεσης. Όταν πας στο γιατρό λες, γιατρέ μου σώσε με. Δεν μου λες οδηγά αεροπλάνο ο Θεός. Όχι φυσικά. Άμα η τουρμπίνα σταματήσει. Το πιλότο. Πρέπει ποιο πιλότο. Εσύ είναι συν. Στη ζωή μας, το αυτονόητο, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγαίνει αυθόρμητα. Ναι. Όταν νιώθουμε αδύναμοι, απευθυνόμαστε στον Θεό. Γράφει πανελλήνιες, ναι. Δηλαδή. Όχι, φυσικά. Άμα διαβάζεις, θα περάσει. Άμα διαβάζεις, δεν περνάει. Τότε γιατί τον επικαλείστε, δηλαδή, εσείς και στην μπάλα να μην τον επικαλούνται οι άλλοι, να πούμε. Λάθος είναι. Παντού. Λάθος είναι. Φυσικά λάθος. Αλλά είσαι άθεος. Όχι, εγώ μια χαρά πιστεύω. Πιστεύω μια χαρά. Πώς πιστεύεις. Τι μόνο σου πιστεύεις. Θα φωνάζω τον Θεό όταν εγώ είμαι αδύναμος, όταν δεν διαβάζω ή όταν είμαι σαν δύσκολο να με σώσει. Τι είναι αυτό, η λογική είναι αυτή. Βέβαια, η λαμογιά του ανθρώπου απέναντι στον Θεό είναι. Αυτό είναι, αυτό σου λέω. Τελευταίο. Τελευταίο, ναι. Ο σκηνοθέτης ο φίλος μου ο Νίκος Ανδρέου, ο Ανδρέου μου λέει θέλω να έρθω 4 μέρες στο Άγιον Όρος να πας με την κάμερα. Αυτός θέλει. Α, δεν ξέρω αν επιτρέπεται εκεί. Για ποιο άχρηστα είναι η κάμερα. Για ταινία ντοκιμαντέρ. Α, αυτό θέλει, πρέπει να πάρει δική άδεια. Θέλει εμένα και τον κόκκινο. Εσένα και τον κόκκινο μάλιστα. Πάνω στην περίπτωση. Εσένα και τον κόκκινο στο Άγιον Όρος. Θα σας κλειδώσουν και θα σας αφήσουν εκεί. Να ξέρεις, δεν θα σας αφήσουν να φύγετε. Αυτά που θα γράψω η κάμερα δεν θα σας αφήσουν να φύγετε. Εκεί κολυμπώντας θα βγείτε. Το λέω άστι βαλσάμι με το γιορτέ. Το λέω άστι να. Ναι. Έλα μαζί μας, λέγει τρεις μέρες. Πάρουμε άδεια, ξέρω εγώ. Ναι, είναι καλή φάση να πας να ηρεμήσεις δύο-τρεις μέρες. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Αυτό θέλει να κάνει ντοκιμαντέρ με τον κόκκινο. Γιατί ακούει και λέει. Είναι ενδιαφέρον το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ είναι καλό. Είναι πολύ καλό το κόνσεπτ. Εμένα μου άρεσε, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, άρεσε. Ναι. Σάρεσε. Να πάτε σήμερα. Θα το έβλεπε το ντοκιμαντέρ. Με τρέλα. Με τρέλα. Δεν χανόταν το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Απόλλωνος Μήνης Ξάνθη, με Λάρις ΑΕΚ, με Παναθηναϊκός Ατρόμητος και Ολυμπιακό Λαμία. Αυτό το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό Λαμία, τα άλλα τώρα να μας μπλέξει με τον Απόλλωνα και την Ξάνθη. Θέλω ο Λάρις ΑΕΚ να πάμε. Κάτσε, ο άλλος εδώ έκανε όνειρα, ο ορνηθοκυνηγός στην Καστοριά. Καστοριανός έλεγε θα κάνεις γέλες, θα πάρω εγώ πρωτάθλημα. Πάει το Σασμάν από το αμάξι, 300.000 χιλιόμετρα, ψάχνει αμάξι, θα το βρούμε με δόσεις. Θα το βρούμε τίποτα. Θα το βρούμε. Λοιπόν, εάν θέλετε δώρα, θέλετε πολλά δώρα, μεγάλα δώρα, απίθανα δώρα, τότε κατεβάστε το MyFree to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames και με ό,τι και αν κάνετε ταξιδιώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να καλύψετε νέα δώρα μέσα στο My Free to Go App. 32 μετά τις 8, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η σμαράγδα μας, η κούκλα μας έρχεται για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα σας. Βόμβα 5 κιλών εξεράγει στις 2:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Οι τρομοκράτες ήταν δύο, άφησαν τη βόμβα σε σάκο, έφυγαν με μοτοσυκλέτα και έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ όλα δείχνουν ότι παρακολουθούσαν την περιοχή επί μέρες. Οι αστυνομικοί προς το παρόν βλέπουν πίσω από το χτύπημα την ομάδα λαϊκών αγωνιστών, η οποία συνηθίζει να δρά με παρόμοιο τρόπο και είναι και η μόνη που σύμφωνα με έμπειρους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής είναι σε θέση σήμερα να πραγματοποιήσει ένα ανάλογο χτύπημα. Τόσο τα πρώτα ευρήματα του μηχανισμού όσο και οι κινήσεις των τρομοκρατών δείχνουν ότι οι δράστες είχαν εμπειρία τόσο στην κατασκευή όσο και στην τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο ολικές ζημιές στην πρόσωψη του κτηρίου και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Η πληρωμή των δικαιούχων του Πανελλαδικού Προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως στις 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Το ποσό των 66 εκατομμυρίων περίπου θα καταβληθεί σε 302.000 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 625.000 άτομα. Η πληρωμή του ΚΕΕ θα πραγματοποιηθεί με πίστοση εξιμισίας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών. Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Δευτέρα, στο Δημαρχείο. Ειδικότερα στις 2.30 θα ξεκινήσει η 30η ειδική συνεδρίαση με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2019 και την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 31η τακτική συνεδρίαση με 39 θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη.
Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν οι αγρότες μετά την άκαρπη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχοβίτη. Οι κινητοποιήσεις αρχίζουν από σήμερα από την περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στον Πλατίκαμπο της Λάρισας, τα Φάρσα αλλά και τον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες ζητούν παρέμβαση της πολιτείας για τις χαμηλές τιμές σε μια σειρά προϊόντων όπως είναι το μπαμβάκι και το γάλα, ετήσιο πλαφόν ακατάσχετου λογαριασμού στα 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς και αφορολόγητο πετρέλαιο. Τέλος, μυστική έκθεση που δημοσιεύουν τα WikiLeaks αποκαλύπτει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, Νίκολα Δημητρόφ, υπήρξε μυστικός πληροφοριοδότης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της CIA των ΗΠΑ. Η μυστική έκθεση εμφανίζεται ως προστατευόμενη πηγή της Αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια τον Νίκολα Δημητρόφ, ο οποίος το 2008 ενημέρωνε τη CIA για τις προθέσεις κυβερνητικών παραγόντων των Σκοπίων γύρω από τις διαπραγματεύσεις τους με την Ελλάδα για το ονοματολογικό. Στην πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε σήμερα στην Metro Sport, την μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας. Η απέτηση του Ιβάν Σαββίδη από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την κομβική έξοδο στη Λιβαδιά. Ποιο είναι το μήνυμα που έστειλε η ΠΑΕ για τους Βαρέλα και Κρέσπο. Πώς διαχειρίζονται Παντελίδης και ποδοσφαιριστές την αγωνιστική κρίση στον Άρη. Θέμα: ο κορμός που αγνοείται σε άμυνα και μεσαία γραμμή. Ο Τόμ Παπαδόπουλος πήρε πάνω του την ευθύνη των αποφάσεων. Τι υποσχέθηκε για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Παρελθόν ο Ελευθερόπουλος πώς σκοπεύουν να κινηθούν στον Ηρακλή για τον διάδοχό του. Αναλυτικό φωτορεπορτάζ και παρασκήνιο από όλους τους αγώνες σε Super League, Football League, Τρίτη Εθνική και όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Πού κρίθηκε η μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στο σημερινό ραντεβού Γουλιέλμου Αγγέλου και οι πιθανοί αντικαταστάτες του coach σε περίπτωση διαζυγίου. Ρεπορτάζ για την σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στο handball και όλα τα αθλήματα στο πιάτο σας με λεπτομέρειες και κριτική. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι της Βόρειας Ελλάδας αρθρογραφούν στην Metro Sport αδέσμευτα. Εφημερίδα Metro Sport. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Και στις γιορτές, οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, όπως πάντα. Χαρούμενες γιορτές με μεγάλες προσφορές μόνο στο Μασούτι. Δευτέρα έως Τετάρτη. Χύμα αλαντικά πασιάς 35% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας και μοτσαρέλα άρλα χύμα 25% φθηνότερα. Ψωμιά τόστ, κρυς τόστιμο 35% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και με αγορές άνω των 100 ευρώ, δώρο καρότσι για τις αγορές σας. Γεια σας, τι να σας φέρω? Έναν διπλό εσπρέσο. Κάτι άλλο? Ναι, ένα καμηλό παλτό, μια ζώνη, μια ιδιωτική προβολή. Τώρα κάθε αγορά με Mastercard μπορεί να σας χαρίσει δώρα έως 500 ευρώ και αξέχαστες εμπειρίες κάθε μήνα. Πληρώστε ανέπαφα στα καταστήματα και τα πάρκινγκ των The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos και ανεβάστε μία φωτογραφία του αποκόμματος της συναλλαγής σας στο mastershoppers.gr έως τις 31 Δεκάτου. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ότι κυνηγάμε πάντα τις καλύτερες αποδόσεις. Ότι όπου κι αν βρεθούμε, είμαστε πάντα σε επαφή με τον αγώνα. Ότι είμαστε επίμονοι και δεν εγκαταλείπουμε ποτέ πριν το τέλος. Εντάξει, και αν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε, υπάρχει το cash out. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμε στοίχημα. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 21. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο πάμεστοίχημα.gr. Χάιρ Σόπς. Καταστήματα ενοικίασης εργαλείων και μηχανημάτων. Για κάθε τεχνική δουλειά. Χάιρ Σόπς. Για τον ιδιώτη, τον τεχνίτη, τον επαγγελματία. Ό,τι εργαλείο χρειάζεσαι, γιατί να αγοράσεις. Ό,τι μηχάνημα ζητάς, γιατί να δανειστείς. Όταν μπορείς να νοικιάσεις. Χάιρ Σόπς. Με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Τρία στη Θεσσαλονίκη. Ανατολικά, περιοχή αεροδρομίου. Δυτικά, Μοναστηρίου 140. Κεντρικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή 136. Και στο hiresops.gr. Γιατί στα Χάιρ Σόπς θα βρεις από ένα κατσαβίδι μέχρι ένα γερανό. Όχι, είπα όχι. Το χειμώνα δεν τρώμε παγωτό. Μα δεν είναι παγωτό, μαμά. Είναι φρέτζιο. Πώς μπορείς να αντισταθείς? Το ξέρεις ότι έβγαλε και νέα γεύση. Μελομακάρονο. Μελομακάρονο. Τι, έμεινες παγωτό? Δοκίμασε τις πιο απίθανες γεύσεις φρέτζιο. Και πούσε, μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις τη νέα γεύση παγωτό μελομακάρονο. Φρέτζιο. Απόλαυση χειμώνα καλοκαίρι. Όλοι έχουμε όνειρα. Και φέτος στις γιορτές μπορούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα.
Γιατί τώρα το Χριστουγεννιάτικο Λαϊκό Λαχείο κληρώνει 2 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα σε έναν τυχερό και σου δίνει τη δύναμη να ονειρεύεσαι. Κλήρωση 28 Δεκεμβρίου 2018. 60 χρόνια ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, αγάπη μου, έχουμε και λέμε. Γιωργάκης, ένα φωτόσπαθο και μπαταρίες Energizer. Ναι, βέβαια. Σοφία, μια κούκλα και μπαταρίες Energizer. Ναι, Οδυσσέας, μια μπάλα ποδοσφαίρου και μπαταρίες Energizer. Ναι, ναι, ναι. Και για τη γιαγιά, μια μάλινη ζακέτα και μπαταρίες Energizer. Αγάπη μου, πού κολλάει η μπάλα και η ζακέτα με τις μπαταρίες? Πας καλά. Αυτά τα Χριστούγεννα έχεις έναν παραπάνω λόγο να αγοράσεις μπαταρίες Energizer. Μπες στο ateliotienergia.gr, ανέβασε φωτογραφία με τις Energizer αγορές σου και χάρισε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια στα παιδικά χωριά σου. Τραυματισμένοι μύες, καταπονημένες αρθρώσεις ταλαιπωρούν την κίνησή μας. Κίνησης ProGen. Εκπληκτική σύνθεση για ενδυνάμωση μυών, συνδέσμων και αρθρώσεων. Κίνησης ProGen ξεκλειδώνει την κάθε σας κίνηση. Θέλεις να γνωρίσεις νέα εστιατόρια πληρώνοντας τα μισά? bestgoldmall.gr. Εξειδικευμένο συνεργείο BMW και BMW Mini. Power Technique Άγγελος. 30 χρόνια εμπειρία στην επισκευή του BMW, τώρα και εμπορία μεταχειρισμένων ανταλλακτικών. Βαρέθηκες την BMW 316? Βαρέθηκες να πηγαίνεις αργά? Αναβάθμισε την! Μετατροπές 325, 330, μήτρια σε όλα τα BMW με τις πιο φθηνές τιμές στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Power Technique Άγγελος. Καραολί Δημητρίου 95 Εύοσμος. 2310-709-699. Αφήστε το πάνω μας. Μαλλιάρης Παιδεία. Και φέτος χαρίστε βιβλία. Βιβλία παιδικά, λογοτεχνικά, ιστορικά, εγκυκλοπαιδικά και άλλα. Μαλλιάρης Παιδεία. Χιλιάδες βιβλία, παιχνίδια, είδη δώρου στη μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές. Μαλλιάρης Παιδεία. Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Η ζωή μας ένα ταξίδι. Zef Travel και πάμε για τα καλύτερα. Πανόραμα Αλσατίας, Χαϊδελβέργη, Δουκάτο της Λορένης. Με αναχώρηση 18 Δεκεμβρίου για 4 ημέρες από 249 ευρώ. Και αναχωρήσεις 22, 24 και 29 Δεκεμβρίου για 5 ημέρες από 389 ευρώ. Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων. Εγγύηση καλύτερης τιμής μόνο από το ZEF Travel. Μητροπόλεως 19. Τηλέφωνο 2310-270-510. Live the ZEF Experience. Ταξίδι. Κινητό. Λάπτοπ. Παιχνίδια. Καναπέ. Κοσμήματα. Τηλεόραση. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Ό,τι και να επιθυμείτε φέτος, ο Άγιος Βασίλης το φέρνει στα φορόλ. Με σούπερ διαγωνισμό και δώρο ό,τι επιθυμείτε αξίας έως 1000 ευρώ. Απλά αγοράστε τον αγαπημένο σας καφέ φίλτρου και συμπληρώστε το κουπόνι. Τα δώρα στα καταστήματα φορόλ όμως συνεχίζουν με άλλους 42 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα καφέ φίλτρου την ημέρα για μια ολόκληρη εβδομάδα τον Ιανουάριο. All I want for Christmas is forall. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ενημέρωση βιβλιαρίου θέλω. Αμέσως. Δώστε μου το βιβλιαρίο σας. Έχετε δει τα καινούργια μας ασφαλιστικά προγράμματα? Εσείς έχετε δει τον ασφαλιστή μου? Είναι ένας τύπος ψηλός, με εκτόπισμα, συνεπής και μάγκας. Φτιστός εγώ. Και πάνω απ' όλα, ξηγέται σπαθί. Ξέρετε... Ξέρω. Εγώ ασφαλιστή δεν αλλάζω. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος είναι ο δικός σας άνθρωπος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κατουρί να πετάει την μπάλα κατά τον Ζαμπά που παίζει τώρα από τα αριστερά. Η παλιά του είναι στο σημείο του πέναλτι. Γκολ! Λιβιός του πρώτη που επαφή με την μπάλα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό να έχετε όλες και όλοι σας. Και για να μιλήσουμε λίγο για σάτιρα, για γέλιο, για σόου, πρέπει να σταθούμε λίγο στον Τάκη Ζαχαράτο. Είναι εδώ από τις 7 του Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σόου που τα έχει όλα, χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε
Παρασκευή και Σάββατο. Μπήκαμε δεύτερη ώρα. Θες να ανοίξουμε γραμμούλες. Άνοιξε γραμμές και πάμε λίγο Ευρώπη να δούμε. Θα πάμε Ευρώπη, έχουμε Σακύρι, έχουμε Λίβερπουλ. Πεχτάρα. Την Αλβανόβατσα αυτή το Τζακύρι. 90-90-90 να κουβεντιάσουμε την αγωνιστική που μας πέρασε. Έτσι. Σε θέλει ένας φίλος μου να βρεθείτε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είδες το γκολ του Ολαϊτάν. Χρόνο δεν έχω. Το γκολ του Ολαϊτάν το είδες. Ποιος είναι ο Ολαϊτάν. Αυτός που έβαλε την κολάρα στο παιχνίδι με την Απόλλωνα Λάρισας. Όπατε το έμφραγμα. Ναι, αυτός. Αυτός παίζει μπάλα ακόμα. Άμα δεις τον γκολ που έβαλε, θα τρίψει τα μάτια. Να είναι γερό το παιδί. Να είναι γερό, αλλά στο ξαναλέω. Μεγάλο ταλέντο. Ναι. Αλλά αυτό που έπαθε εκεί πέρα. Και αφήσαμε και υπονοούμενα τότε ότι έπαιρναν τις πορτοκαλάδες. Έλα, δες εδώ. Ναι, εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Δες εδώ. Να παθαίνεις καρδιακό επεισόδιο και να παίρνει. Έβαλε υπέροχο γκολ ο Λαϊτάν. Μπράβο. Και μπράβο που το στηρίζουν, μπράβο και στον Λαϊτάν, έτσι. Μπράβο και στον Λαϊτάν που το πήρε, μπράβο και στον Λαϊτάν. Μπράβο. Πάμε στον κόσμο να πούμε καλημέρες, να πούμε καλή εβδομάδα. Έτσι, μπήκαμε σε γιορτινή εβδομάδα, να ξέρεις. Αυτή η Αλβανόβατσα, Σακύρη, πώς τον βλέπεις. Ο μόνος που μπορεί να δώσει. Κοίταξε. Βρήκε η Λίβερπουλ τον Πολ Σκόλς που είχε η Manchester United τα προηγούμενα χρόνια. Μπαίνει μέσα και δίνει λύσεις. Ναι. Αλλαγή. Αλλαγή θα πω και θα σου βάλω τον κόλ. Εγώ θέλω να τον δω σε 4-2-3-1. Βασικό. Με δύο χαφ, όχι με τρία χαφ. Βασικό πίσω από τον Φόρ. Ναι. Εντάξει. Να δω και λίγο θέαμα. Όμως, επειδή αυτό δεν μπορεί να κάνει πίεση ψηλά και τέτοια, βάζει τρία χαφ ο άλλος. Ναι. Βάζει τρία χαφ. Σε ψάχνει Σωμιάδη. Εδώ μέσα στην φωτογραφία. Σε ψάρι ο Μάκης. Στο Ρίο Τιτζανέρο εκεί μέσα. Ζει και βασιλεύει. Και να είναι γερός ο άνθρωπος. Να είναι γερός, ρε. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Πάμε γραμμές, έχουμε γεμάτο κέντρο. Ναι. Και να είναι γερός ο άνθρωπος. Καλημέρα, ναι. Λέγε, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς. Καλώς ο κύριε Κώστα. Καλώς το 0-0. Καλά, Κωστή. Η Λάρισα έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι και έπαιξε πολύ δυνατά. Αλλά το γήπεδο είναι κολογήπεδο. Δεν παίζεται πολύ. Μ' άρεσε ο τρόπος που μάρκαρε στο κέντρο με πολλά χαφ. Αυτός ο Νικήτας Τσακύρογλου, ο προπονητής της Λάρισας, πολύ καλός Φαλακρός, προπονητής. Φαλακρός, ε. Ναι. Φέστα. Ναι, μ' αρέσει. Κύριε Κώστα, το κήπεδο είναι κακό και για τους άλλους, δεν είναι μόνο για σένα όμως. Την καλύτερη ομάδα... Την πιο ποιοτική λες. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Εσύ λοιπόν, άλλαξες τη Βιόλα το 4-4-2, το άφησες ίδιο, απλά έβαλες κανονικά εξτρέμ. Πιο ορθολογικό είναι. Πιο ορθολογικό είναι. 4-4-2. Χωρίς τα δεκάρια στα πλευρά, με κανονικά έμεινα... τον Κλωναρίδη και τον Πογέ. Πολύ, πολύ καλύτερο από εκείνο με τους Μπακασέδες και τους Μάνταλους. Εγώ έμεινα ικανοποιημένος από έναν παίκτη που πιστεύω ότι θα κάνει comeback το Γιαννιώτα, ο οποίος ήταν πάρα ο πολύ ωραίος. Ο Γιαννιώτας, άμα το κάνεις εγκεφαλαιογράφημα, θα βγεις πιο μικρό, πιο λίγο μυαλό. Μπορεί, αλλά από τον άλλο. Έλειψε εγκεφαλική σιάουσα. Κάτι του λείπει αυτό το παιχνίδι. Κάτι του λείπει το Γιαννιώτα. Μόλις πήγε ο Γιαννιώτας εκεί στην Κρύα Βρύση τον προπό, του λέω παίξε κίτρινη κάρτα το Γιαννιώτα. Κάτι του λείπει αυτό το παιχνίδι. Ενώ φαίνεται ότι έχει, αλλά δεν, κάτι του λείπει. Καλά, Ζαχαριάδης ήταν. Δεν χαρακτηρίζεται. Λοιπόν, αλλά. Ο Ζαχαριάδης είναι κακατσόπεδο. Είναι καλύτερος από τον Κουλουναρίδη. Το άσχημο είναι γιατί εγώ όταν χτυπιέται ποδοσφαιριστής άσχημα στεναχωριέμαι. Έπαθε χιαστός ο Χούλτ. Χιαστός ο Χούλτ. Πάει ο Χούλτ. Εντάξει κύριε Κώστα, η χρονιά είναι τελειωμένη για την ΑΕΚ. Πώς να μην πάθει χιαστός ο Χούλτ, ο Μάνταλος, ο Σιμόες, ο Μπακάκης. Ναι, τους τεντώσα δύο χρόνια. Τους σας τα λέμε δύο χρόνια. Ναι, ναι. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, αποθήκη, θα γυρίσω, γυρίσω Λόμπες, την καλύπτει τη θέση. Είναι διπλό το κακό το ότι δεν πήρες παίχτες τον Αύγουστο, 2-3 φίλε μου. Είναι διπλό. Και τραυματισμοί και δεν δυνάμωσες. Ο κύριος, πώς το λέμε, Λυσανίδης, ναι. εξόντωσε εργασιακά τους παίχτες του. Αυτός φταίει. Και ο άλλος ο φελός ο Ζουνίδης που πήγε και τους τέντωσε να πούμε και Δεκέμβριο μαζεύεται χιαστούς από τον δρόμο. Επόμενη γραμμή. Μαζεύεται χιαστούς από τον δρόμο. Ναι. Έγκλημα. Ο ΨΑΠ πρέπει να επέμβει. Πρέπει να επέμβει. Για την προστασία των ποδοσφαιριστών. 100%. Να μην κάνουν τέσσερις δουλειές στο γήπεδο λες. Πλάκα κάνεις. Σερβίρουν και καφεδάκι. Καφεδάκι εδώ. Ρεσεψιόν. Θα τολμήσουν τώρα να φωνάξουν. Βάλουν γκολ, να μαρκάρουν πίσω. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα τολμήσουν να κριτικάρουν αυτά τα παιδιά. Όχι, απαγορεύεται τους παιχνίδες. Συμφωνώ μαζί σου. Η κριτική, εγώ αν ήμουν εξής, η κριτική μου θα είχε να κάνει μόνο με τον Μελισανίδη, θα ήμουν μαζί με τον Παπαγιανόπουλο. Αν ήμουν ΑΕΚ. Ναι. Ξεκάθαρα, 100%. Φταίει και ο Ζουνίδης που τους τέντωσε. Ο Ζουνίδης δεν ξέρω τι να κάνει. Να παίξω με αυτό το υλικό. Τι να κάνει. 4-4-2 ανοιχτά στα 60 μέτρα, φουλάρισμα. Ναι. Εκείνο το μάτσο εδώ με την Μπενφίκα το 2-3 ήταν για να πάθουν έμφραγμα.
Ναι, αλλά τι να κάνουνε, ρε φίλε. Σου λέει και εγώ πρέπει να προστατεύσω την πάγκο. Να μπαίνω μέσα και να χάνω. Πρέπει να εξαντλήσω τι πιθανότητε μου. Θα φουλάρω του παίχτε. Θα φουλάρει. Φάει το χιάστο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Μέρα. Καλώ το να. Τι είναι, ρε φίλε. Έλα, Άλεξ. Έλα, λοιπόν. Καλημέρα, γόρι μου. Καταρχήν, ναι. Η Άγια έχει ξεφουσκώσει, έχει σχάσει και βγήκε εκτός. Άσυνα, και Άγια τελείωσε. Θα δώσει μάχη εκεί, μήπως προλάβει την τρίτη θέση με τον Αντρόμητο. Γεια σας. Ο Πάγκο, τον Ολυμπιακό, θα μονομαχήσει για την πρώτη θέση μέχρι τώρα. Ποιον Ολυμπιακό, ρε. Μόνο αν κάνετε μανούρες και φάτε μείον τρεις μπάχα στο μόνο ποτάλι. Μεταξύ μας, να βάλουμε κανένα αυτοκόλλες. Μόνο έτσι. Έτοιμοι είστε. Ναι, μόνο να βάλουμε κανένα αυτοκόλλε ο Κωνσταντίνος θα έχουμε θέμα. Κάθε αγώνας είναι δύσκολο γιατί τώρα στη Λιβαδιά θα έχει λάθος, θα έχει τέτοια. Ναι, ο καιρός θα μάθουμε. Ο καιρός είναι χάλια. Θα μάθουμε, λογικά είναι βροχερός ο καιρός, ναι. Αλλά είναι βροχερός, ρε φίλε, και για τους άλλους, δεν είναι μόνο για μας. Έχει δύσκολες καιρικές συνθήκες παρά πώς τυχαίνει αυτό στον ΠΑΟΚ. Συνέχεια να έχει δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τώρα από εκεί πέρα. Κάθε μάτι είναι τελικό για τον ΠΑΟΚ. Έγινε! Τα λέμε! Μάλιστα. Τα λέμε! Καλημέρα! Κάτω τα χέρια του Καρυπίδη σας έχει ανεβάσει δύο κατηγορίες και σας έσωσε από το Σεπτέμβριο. Σταματήστε λοιπόν το παραμύθι και τα ου εσείς που ξέρετε την μπάλα του μπάσκετ, της πυριάρα και τίποτα. Επόμενη γραμμή. Κάτω τα χέρια του Καρυπίδη. Κωνσταντίνε! Λες δηλαδή, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Μην τρελαίνεσαι, στα γάμα δύο χρόνια, β' δύο χρόνια, ανεβήκατε και σας έχει βάλει. Σας πήρε από τη γάμα κύριος, στην α και σας έσωσε και ναι. Δεν έχετε και χρέη. Ναι. Εντάξει, θέλετε και Ευρώπη. Καλημέρα, Πάδραξ. Ναι. Μιλάτε μια ώρα να πούμε, ανοίγετε γραμμές και μιλάτε. Έλα, πάμε. Ρε Κωστή. Ναι. Βάλε λίγο τη γλώσσα μέσα, ρε. Ναι. Τι είναι. Καλός ο Ρόκα, Λοιπόν, άκουσα κάτι για Ρόκα. Είναι μάλλον ο διάδοχος του Ελευθερόπουλου. Είναι πρωτοπυλών. Λοιπόν, Νίκο, ναι. Πριν ένα μήνα σε είπα για τον Ελευθερόπουλο, αυτός είναι για τον next top model. Το είπες, το είπες, το είπες, λοιπόν, το απόγευμα σε μένα, το είπες βέβαια. Αυτός είναι να φοράει μια καμπαρτίνα μέχρι τη γάμπα. Ναι, ναι. Να φοράει ένα κασκόλ 4 μέτρα. Ναι, λοιπόν, ένα σκουφάκι γυαλιά. Ενημερώσαμε κι εμείς, Πάδραξ. Λοιπόν, θα είπαμε ως κάποιο πρωί, βέβαια. Ο Ρόκα δεν έχει καμία σχέση με τον Ελευθερόπουλο. Ο Ρόκα είναι προπονητάρα. Ναι. Τον εγκρίνω ότι πέρασε από τον Παδρακικό. Πάδραξ! Θα με συμβουλεύεστε. Τον σώνει τον Ηρακλή. Πιστεύω να το σώσει άνετα. Αλλά ξέρει τι είναι. Ένα μήνα μέχρι να φέρει την ομάδα στα γράδα του. Θα το δώσετε ένα μήνα διορία και μετά από ένα μήνα ο Ηρακλής θα πετάει, φίλε. Συμφωνώ, το ξέρω τον Ρόκα κι εγώ. Ο Ρόκα είναι προπονητέρα. Και αν μπορέσει να φέρει και το ξαδερφάκι του. Ο Κάσες, πού είναι τώρα ο Κάσες, δεν ξέρω. Να φέρει και Κάσες, πρέπει να έρθουν και άλλοι παίχτες όμως για να πετάει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, αν τον είδες με τη δράμα, ήταν αξιολύπητος αγωνιστικά. Λοιπόν, μακαρά στη δράμα. Κωσέ Μαρία Ρόκα, Κωσέ Μαρία Κάσες. Είναι πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ναι, λοιπόν, η οικογένεια Χωσέ Μαρία. Να φύγει τώρα το Γενάρη, χώνει να πάρει και τον Κάσες. Ναι. Λοιπόν, και είναι παιχταράς ο Κάσες. Πες έπιζε στη δόξα τώρα, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Εγκρίνεις δηλαδή. Βεβαίως. Ωραίος, ωραίος. Φιλιά τα λέμε. Να σε καλά, Πάδρας. Σωστός. Ναι, ωραίος. Και για τον Ελευθερόπουλο, τα είχαμε πει στους Ηρακλήδες. Εγώ την πρώτη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μοντέλο, δεν είναι προπονητής. Φάτε την. Μα όλοι τα λέγαμε. Τα λέγαμε, ρε Κωνσταντίνε, ότι δεν έχει δείξει ο άνθρωπος κάτι. Δεν είναι για αυτό. Το Λουτσέσκου δεν λες τίποτα όμως. Τι να πω για τον Λουτσέσκου. Το, εκείνο το μοντέλο που έχετε εκεί στο πάνω. Εσύ θα μας τρελάνε. Θέλω να κάνουμε δηλαδή παγκόσμιο ρεκόρ τώρα, έτσι. Ναι. Να κράξω, να ξεφωνήσω έναν προπονητή που με έχει αίτητο από την αρχή του πρωταθλήματος. Που έχει 35-1-1. Να είναι καλά ο πρόεδρος. Αν είναι καλά ο πρόεδρος. Και οι άλλοι προπονητές που ήταν προπονηταράδες Ολυμπιακού, να είναι καλά ο πρόεδρος δηλαδή. Δηλαδή ο Σίλβα, αυτοί όλοι που πέρασαν Ζαντίμ, να είναι καλά ο πρόεδρος. Δείξαν και κάτι. Τι δείξανε. Κάτι. Αφού το διώξαν το Ζαντίμ επειδή λέει δεν βάζαμε τόρτια. Το Ζαντίμ το διώξαν γιατί γαργάλευε κάτι εκεί πέρα. Α, έκανε και τέτοια. Ναι. Δεν του το είχα το Ζαντίμ να γαργαλεύει. Μάθε το εκεί. Ναι, Το Μητροπάνο τον είχε ότι το έκανε τον τραγουδιστή. Ο Μητροπάνο είχε βγάλει αυτή τη φήμη ο Μητροπάνο. Πάνε στον κόσμο τώρα και εμεί. Πάμε καλημέρα. Χώνω τη Μαρία λέει ο άλλο. Καλημέρα κυρία Δώρα. Καλή εβδομάδα. Την εκλεκτή κυρία. Έτσι. Καλημέρα. Η κυρία είναι χάλια και η μέση της φωνάει και το γόνατο της φωνάει. Χάλια γιατί είναι. Δεν είμαι ξεναχωρημένη, είμαι από το Άρη. Στεναχωρημένη για τον Άρη. Για τον Άρη. Απαράδεκτα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και στο μπάσκετ έχασε ο Άρης και εκεί έχουμε θέματα. Πέφτει ο Άρης στο μπάσκετ, προλαβαίνει. Στο μπάσκετ καλά ξέρω ότι θα χάσουν. Στο μπάσκετ είναι δύσκολο ο Άρης. Ας πέσει. Ούτε να κάτσω μπορώ, ούτε να ξαπλώσω μπορώ. Πώς και το βλέπω το μπάσκετ. Βάλω τον γκολ. Οι άλλοι το κούτσα και πήρα στο κρεβάτι μου. Με κόρνερ μας το βάλανε κυρία Δώρα τον γκολ. Με κόρνερ.
Και τι είναι, δεν είναι το γκολ το δικό μας. Το δικό μας το γκολ ήταν ωραίο, την κοινή, ωραίο προβολή, με νέντεση τι. Αλλά όλα τα λεφτά είναι η παλιά του Μπρούνο Γκάμα, έτσι που κόβει την άμυνα στα δύο. Τι να κάνουμε. Ναι. Κάναν κοιλιά άσχημη. Κάναν κοιλιά μεγάλη, πιο μεγάλη για την δικιά μου, ναι. Ναι. Άσα να πάνε, κυρία Δώρα μου, άσα να πάνε. Αλλά μην χολοσκάς, εσύ να είσαι καλά. Στο Τζίμπρα πήγες. Α, να, πού να πάει στο Τζίμπρα. Τι δουλειά έχω βάλει. Α, δεν πας. Κανένα δεν θέλω εγώ. Και τους 300 έρας από το κάραβο στον ωκεανό να τους πετάξουν. Α, κρίμα είναι οι άνθρωποι, γιατί. Άμα μας δώσουν κανένα διορισμό, κανένα επίδομα, καλή είναι, γιατί. Όλοι τους χρόνια και χρόνια του πυραμού το λαό και θησαυρίζουν οι ίδιοι. Ο λαός λαμογιάρικα σκέφτεται, κυρία Ντόρα. Έτσι, το σωστό είναι, παιδί. Το σωστό είναι να μας δίνουν λεφτά να βάζουμε μέσα την Ελλάδα, αλλά να κορμάμε εμείς. Αυτό είναι το σωστό. Ποιο τυχαίνει στην Ελλάδα τώρα. Να, και ο κορμός ο μικρός θα φύγει στη Γερμανία. Ο ναι. μεγάλος είναι στη Γερμανία χρόνια, ο ναι. μικρός θα φύγει στη Γερμανία, μάλλον ποτέ δεν τρελαθεί. Μάστε. Ωραία τα λέει, κυρία Δώρα μου, να σε καλά, να ξεκουραστείς. Να κάτσει με να χαλαρώσεις. Αυτό το πιγκουίνο εκεί, τι μου τον έβαλε. Ποιο να σε βάλω, ρε Κωνσταντίνα, να σε κλείσω τις οθόνες, ρε μου. Τι θα σε βάλω να βλέπω, να δες τι τσιλί. Αυτό το πιγκουίνο, τι να τη δω, ρε, με το ψέμα. Σας αρέσει. Το χαζό χαμόγελο τώρα. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνα, βρες καμιά ωραία, τι να σε κάνω. Αυτού έχει το πρωί. Τους κρύους να πούμε, με βάζει. Καλά τα λέει ο Κωστής, λέει η Κούλη. Τώρα λέει, πιάσε το, λέει, από τα πόσα ντέρμπι έχει εκτός, λέει, με μεγάλες ομάδες. Καλά τα λέει ο Κωνσταντίνος που σώθηκε, λέει ο Άρης. Βέβαια. Εγώ διαφωνώ, αλλά. Σώθηκε. Ναι. Πρώτη χρονιά μετά από 5 χρόνια σώθηκε και θέλουν Ευρώπη αυτή. Ναι. Έλα ρε που θες. Καλημέρα. 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 Πριν το μάτς με τον Πάοκ οι άλλοι πήγαν και ζητούσαν τα λεφτά από τις παλέτες. Πριν το μάτς ήταν, ε. Άιντε τώρα. Καλημέρα, φίλε. Πολλά θέλετε. Μια χαρά είναι ο Καρυπίδης. Άιντε πάμε παρακάτω. Λέγε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Από Αθήνα παίρνω. Αθήνα. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, Παοκάρα, μια ζωή. Καλά, τι έγινε, ρε, Διονύσης είσαι! Βουλγαράκης. Διονύσης. Έλα ρε τένις, χρόνια πολλά ρε αγόρι μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καιρός, καλά, φίλε. Ευχαριστώ και εσύ να χαίρεσαι ό,τι αγαπάτε. Να κρατάς ψηλά τη σημαία εκεί κάτω γιατί είσαι στριμωγμένος, ε. Τώρα να σου πω, ξέρεις κάτι. Νίκο, να σου πω κάτι. Ναι. Ήμουν στην Τούμπα προχθές, φάγαμε τα τρία τα γκολ. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, το δούλευμα που έχω φάει. Ο αδερφός μου με πήρε τηλέφωνο την Αθήνα, μου λέει: και φύγε στο ημίχρονο. Ναι, είσαι λίγο κάτσε. Είναι φρικάρικο ο αδερφός μου εδώ στην ναι. Αθήνα. Τι κάτσε. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Έγινε ό,τι έγινε. Δεν θέλω να σκεφτώ παράξενα καθόλου. Να σου πω την αλήθεια. Σήμερα θέλω οπωσδήποτε μία νίκη. Μόνο και μόνο για να φτερώσω λίγο, ξέρεις. Τον κομπότη να κερδίσει σήμερα είναι κομβικό το μας, να ξέρετε. Ναι. Και ξέρεις κάτι, παίζουμε και σε μαγαζί που είναι πολύ σκληρό μαγαζί. Εντάξει, είναι μαγαζί εδώ πέρα κάτω το οποίο θα παίξουν χειρότερα τη Λαμία αυτή. Το ξέρω. Έχουμε χειρότερο παιχνίδι. Δεν είναι κομβικό το παιχνίδι αυτό. Το μόνο που θα πω, ξέρεις, είναι λίγο. Θα προχωρήσουμε να είμαστε καλά και να κάνουμε νίκη τώρα, να κάνουμε τις τρεις νίκες αυτή τη βδομάδα, να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτό έχω να πω και το πιο σημαντικό από όλα που θα σας πω τώρα, γιατί τώρα να ακούσω τη γνώμη ενός Αθηναίου είναι πολύ σημαντική. Βέβαια. Μετά τα τρία γκολ που φάγαμε προχθές, πήγα και φάγα στο γυράδικο, σε αυτά τα μπαμπάστικα κάτω στο κέντρο. Θέλει να σου πω κάτι. Μόλις μου φτιάξε τους γύρους εκεί, μου φύγε το κεφάλι. Λέω εσείς, βάλε μου λέω την προσφορά αυτή που είχες μου το φέρανε, τρελάθηκα. Γούσταρεσαι. Στα μπαμπάτικα αυτό που διαφημίζεται και λέω κάτι λέω να πάω να το ακούσω το σταθμό. Την άκουσες και στον ουρανίσκο σου για τα καλά, ε. Έφαγες εκεί. Κάτι. Έφαγα, θέλω να σου πω να μην σήμερα πεθάνει στα γέλια. Ρίχτω με αυτό κλείσε. Έφαγα τρεις γύρους και είπα και μια κοακόλα και λέω είσαι οκ. Okay, όπως πρέπει. Τρεις γύρους μπορεί να φάσεις ρε σκύλε. Από τα μπαμπάτικα ούτε και εγώ. Να σε καλά Διονύση, χρόνια πολλά αγόρι μου. Να είσαι καλά. Και ο Παπαγιανόπουλος θα γιόρταζε αν ήταν ζωή. Ο Παπαγιανόπουλος 105 χρονών θα ήταν. Ναι. Α, ναι, γιατί το βλέπω τον παρακολουθείς τώρα. Ήσουν φαν, ήσουν. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Τι ήταν Παναθηναϊκάκιας μεγάλος. Ναι. Ενώ ο γονός είναι αεξής. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Και ο παππούς του Αχιλλέου, ένας είναι Αριανός και αυτός είναι Παόξης. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, καλημέρα. Άσε τώρα τον Παπαγιανόπουλο. Μια χαρά πέρασε. Ναι. Έλα, φίλε, χαμήλωσε λίγο. Αριανάρα. Καλημέρα τα παιδιά, Αριανάρα. Καλώς τον. Έλα, Αριανέ μου. Φώναζε λίγο. Να θίξουμε τα θέματα, ένα-ένα. Βέβαια. Λοιπόν, ο Κάρι μέχρι πριν ένα μήνα ήταν Χουντίνι. Μάγος. Τώρα ξαφνικά δεν μπορεί να έγινε ο μάγος της Χαλάστρας. Ναι. Α, από Χουντίνι, ναι. Όχι, παραμένει λέω, δεν μπορεί να έγινε. Ναι. Το ότι δεν είναι μηντιακός και επικοινωνιακός, εγώ το γουστάρω. Μ' αρέσει, δεν χάλιεμαι. Ναι. Την αλλαγή προπονητή που έκανε. Αν και δεν συμφωνώ, θεωρώ πάλι ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σαν πρόεδρος. Το μόνο που μπορώ να του χρεώσω
είναι το ότι ίσως δεν έχει προστατέψει την ομάδα εξωαγωνιστικά. Τι εννοείς εξωαγωνιστικά, ναι, κάτω λιγολιανά, κάτω τα λιράκια. Αυτό πάει σε πολλούς παραμέτρους, να πούμε, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι γενικά ο σύλλογος είναι λίγο απροστάτευτο. Από τι? Διαιτησία καλή έχει. Και... γιατί, γιατί. Γενικότερα όμως και διαιτησία ίσως. Νορμάλ έχει, αλλά θα μπορούσε να πάρει και το κάτι παραπάνω σαν Άρης. Καλά είσαι, καλά είσαι. Φίλε, και εγώ έτσι πιστεύω ότι καλά είσαι διαιτητικά. Δεν έχεις, δεν έχεις, ναι, δηλαδή τις σφαγές, ναι. Δεν τις έχεις. Νορμάλ, ναι, είσαι καλά, ναι, ναι, είσαι καλά, μία ή άλλη. Θα πάρει μερικά σπόρια, μία κάποιες και τα σπόρια, γιατί όχι. Ναι, μία, α, θες και τα σπόρια, εντάξει, ναι, οκ, okay, δεκτό, δεκτό, το δέχομαι, το δέχομαι. Έχεις λεφτά που θες σπόρια. Λεφτά αυτό έχεις. Είναι το θέμα, ότι σπόρια ζητάνε όσοι έχουν φράγκα μόνο. Έτσι. Τώρα, παρασκηνιακά δεν είναι δυνατός ο Άρης, δεν είναι στην πιάτσα, mm-hmm. θεωρώ. Δεν είναι στα πράγματα μέσα. Φίλε, το μάτς το θεωρείς ύποπτο? Όχι. Επόμενη γραμμή. Ωραία, τελείωσε. Γιατί άρχισε να βρίζουν ορισμένοι. Εγώ το θεωρώ αυτός είναι ο Άρης. Mm-hmm. Το λέω επίσημα, λέω ότι αυτό το match δείχνει ότι ο Άρης αυτές είναι οι δυνατότητες του. Ένατος. Μια ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Ρίχνει την Αριανέ μου, ρίχνει, έλα, για να πάμε και σε break σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή όπως έχουν καταλήξει τα πράγματα, η αλλαγή προπονητή είναι σωστή ή λάθος? Σωστή ήταν η αλλαγή. Ναι, ήταν σωστή. Σωστή, έπρεπε διαφωνώ, να γίνει αλλαγή. Διαφωνώ. Έπρεπε να γίνει νομίζω αλλαγή εν τέλει. Τον Πάκο, ο Πάκο, ξέρεις, ο Πάκο Ρέρα πήγε στη Λας Πάλμας μετά από 5 μάτς, δεν έχει στεριώσει νίκη, έτσι. Ξέρω. Από ντόρτια σε ντόρτια, είναι και από γκέλα σε γκέλα. Με Ρέρα θα ήμασταν χειρότερα ή καλύτερα αυτή τη στιγμή? Χειρότερα. Θα κινδύνευες. Εγώ λέω μία ή άλλη θα ήταν. Μία ή άλλη, αλλά έπρεπε αλλαγή να γίνει. Να σε καλά, Αριανέ μου. Καλημέρα, γορίνα μου. Καταρχήν άφησε τον Άρη απροπόνητο, αγύμναστο. Σαπάκια τους έχει τους παίκτες. Θέλει χρόνο για να φτιάξει αυτό το πράγμα. Φέτος τα Χριστούγεννα στα καταστήματα Wind το ένα δώρο φέρνει το άλλο, γιατί αγοράζεις το αγαπημένο σου smartphone με έως 48 άτοκες δόσεις και παίρνεις χριστουγεννιάτικη δωρεπιταγή αξίας έως και 200 ευρώ, ενώ για αγορές με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς κερδίζεις και 10% σε yellows. Μην περιμένετε άλλο, τα χριστουγεννιάτικα δώρα σε περιμένουν στα καταστήματα Wind. Διαφημιστικό και συνεχίζουμε γραμμές. Είμαστε με Τάκη Ζαχαράτο που είναι στην πόλη μας από τις 7 του Δεκέμβρη. Μιλάμε για ολοκένουργιο καταπληκτικό σοου με τραγούδι, με χορό, με πολύ πολύ γέλιο, μια υπερπαραγωγή με τρομερά σκηνικά, πολλούς χορευτές και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έτσι. Ναι. Τάκης Ζαχαράτος. Πάμε. Ανοίγουμε ξανά μανά τις γραμμές, 90-90-90, πιάσαμε αρκετά θέματα. Δεν σχολιάσαμε ακόμα λίγο διεθνή ποδόσφαιρο, θα το πιάσουμε προς το φινάλε. Ρεάλ είδες? Ρεάλ δεν είδα, όχι, με την Ουέσκα. Με... ναι. Μπαρσελόνα δεν είδα. Μπαρσελόνα είδα χθες το βράδυ που έκανε το hat-trick, το είδα. Τη Ρεάλ δεν είδα προχθές. Γιουβέντους είδες? Γιουβέντους είδα το πέναντι του Ρονάλντο, βεβαίως. Ήθελε ένα μπουνίδι Ρονάλντο. Έκανε ένα φάουλ, το έστειλε στο κόρνερ. Η χειρότερη εκτέλεση φάουλ που έχει κάνει ποτέ ο Κριστιάνο. Και το πέναντι ήταν κακό, εκτελεσμένο. Το έβαλε όμως, ήταν δυνατό. Και ήθελε μπουνίδι και ο τερματοφύλακας, αν τον αφήνατε, θα είχαμε μανούρα εκεί πέρα. Θα είχαμε μανούρα, δεν την είχαν τη μανούρα. Κολοπεδαριά έκανε, να πούμε. Η μεγάλη Λίβερπουλ πάντως παραμένει πρώτη, έτσι. Την Μπαλά, Μάντζουκιτς, Ρονάλντο δένουνε και με τρία χαφ, ο Ματουιτί για μένα είναι ο ρολίστας. Καλός όμως ο ρολίστας, απαραίτητος. Ο ρολίστας για να πετάει το Ρονάλντο είναι. Είναι ο χαμάλης του Ρονάλντο. Α, μπράβο. Ναι, είναι ο χαμάλης του Ρονάλντο. Έχει από πίσω το Ματουιτί, τρέχει και για μένα, έτσι. Λέει ο Ρονάλντο. Πίσω, εγώ δεν αγυρίζω, έτσι ακριβώς. Το καλύτερο αμυντικό δίδυμο το στόπερ στον κόσμο. Γουστάρεις, ε? Οπωσδήποτε. Τέτοιο δίδυμο στόπερ. Είναι καλή, είναι καλή, ναι. Στον κόσμο, πες μου. Ναι. Για μένα. Είναι πολύ δυνατή. Ναι. Α, μια που είπες σε στόπερ, ναι. Βαρέλα, Κρέσπο θα ανανεώσουν τα τυπικά που μένουν μετά τα μάτς. Δεν ξέρω. Ο μια που είπες για στόπερ, έτσι. Ναι. Γιατί χθες ο Σαββίδης πήγε, τους υποδέχτηκε κιόλας κάτω. Που? Στην Αθήνα με το αεροπλάνο για να πάνε στη Λιβαδιά. Ναι. Βαρέλα, Κρέσπο, τα τυπικά. Ναι. Θα ανακοινωθούν μετά. Και ο Πασχαλάκης τρεις. Αυτοί δεν. Από εκεί και πέρα. Και για τον Πίσες υπάρχει θετική άβρα πλέον. Άντρε τη Φακλάνα τώρα. Άστε. Πάμε γραμμές. Έλα, φίλε, καλημέρα. Αργούς παίκτες δεν θα παίρνεις. Ό,τι ήταν να δώσει ο Πίσες Βαρτόδος. Γρήγορος λες. Τελείωσε τώρα. Ο Πίσες από εδώ και πέρα θα είναι θλασάκια. Ρώτα τους Ολυμπιακούς αν θέλουν τον Πίσες στην ομάδα. Γιατί τώρα και πως είναι θλασάκια. Τον καραθέλουνε. Πού θα τον βάλουμε? Τον πάρουμε εμείς, λέμε, δεν τον αφήσετε. Το βάλεις και στα πλάγια. Στο φετφατζί, τι θες, ποιο είναι το. Στα πλάγια, εξωδεξιά. Εξωδεξιά, εξωαριστερά, όπου γουστάζει το βάζει το παιδί. Εργαλείο είναι. Χάχυλο, κρασί. Ναι. Φτάνει ο Μπίζα. Φτάνει, δεν είναι. Λες τελείωσε. Άστο να πάει, που λέει και αλεύω, στη μεικτή ανθρωπότητας.
Μεικτή ανθρωπότητα. Για να παίξει μπάλα, φτύσε με. Φτύσε με. Ό,τι έπαιξε, έπαιξε. Τέλος, για μένα. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ο καλώς ο Νικόλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ναι, το Λεβαδιακό να κερδίσω. Τον Κομπότη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Το στο Κομπότη Sports Arena, όπως λένε. Κομπότη σου παράτησε. Έβαλε τον γαμπρό του, τι έβαλε, τον κουνιάδο, τι έβαλε. Να ξαναπάω στο σύν 8 και να κερδίσει την Αγιά και να έχω ήδη με τις γιορτές. Ναι. Να πω λίγο δύο πράγματα. Ένα ευρωπαϊκό και ένα εδώ στην Ελλάδα. Για ευρωπαϊκά και τα δύο μάτια, επειδή είμαι πάω καλά, δεν είναι Γιουβέντους. Μαζί είμαστε, και εγώ δεν είμαι. Που λένε Ολυμπιακός της Ευρώπης, έγινε μια πεναλτάρα πάνω στον Ζάζα. Στο 60 λεπτό στον Ιωάννη. Στον Ζάζα, ναι. Στον Ζάζα, υπέρ της Τωρίνο που να τα κόρνει και ο κουβουλικίδης του μπάσκετ που λένε. Ναι, καλά, μην σίγουρος για τους μπασκετικούς του Τωρίνο. Και η Λίβερπουλ που δεν είμαι Λίβερπουλ, πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και θα παιχτεί μέχρι το τέλος το ποτάσμα και στο Premier League. Η Λίβερπουλ. Στην Αγγλία γίνεται ό,τι και στην Ελλάδα θεωρητικά έτσι πως έχουν διαμορφώσει το κλίμα. Η Λίβερπουλ δεν παίζει τόσο καλά όσο η City, αλλά είναι πολύ σοβαρή ρε φίλε. Αλλά κερδίζει, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Η Λίβερπουλ. Ναι. Παίζει στις 6.500 στροφές. Η City παίζει στις 4. Ναι. Ποιο είναι πιθανό να σπάσει μπιέλα ο κινητήρας? Ένας που δουλεύει στις 6.30 ή ένας που δουλεύει στις 4. Σωστή προσέγγιση. Ναι, αυτό να διαχρονικά. Πάω Ολυμπιακός σε τι στροφές παίζουνε? Ποιος? Πάω Ολυμπιακός. Εδώ σε θέλω τώρα όμως. Κοίταξε, αυτή. Μήπως ο Πάουκ παίζει στις 3.30 και ο Ολυμπιακός παίζει στις 5. Ναι, γιατί δεν μπορεί να τα βάλει. Και ξανά και ξανά. Α, και αυτό σου λέω. Και για την Ευρώπη. Αμπιστό. Μια που μίλησε για στροφές. Έτσι. Μπορώ να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Χθες κάθομαι οικογενειακά, κάθομαι τρώω, κάνω ράνο και βάζω λίγο την τηλεόραση. Και βάζω το Star, έτσι και να βάλω το Star. Ναι. Και λέω, με πήρε, λέω την γυναίκα μου, με πήρε στο φαγητό που έτσι, ήταν καλό, γιατί βάζω Star και μετά πάω στα φυσικά, όπου ο Ολυμπιακός, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, παίζει λέει με τη Λαμία. Ναι, ναι, το είδα, το άκουσα κι εγώ. Το άκουσα κι εγώ. Είναι απίστευτο. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Ναι, άκουσα κι εγώ ειδήσεις στο Star κανονικά, ο επικεφαλής. Να σε καλά, αδερφούλη. Κανονικά, στα ρεπορτάζ αθλητικά, ο επικεφαλής της Super League Ολυμπιακός παίζει με τον τέτοιο. Κανονικά. Γι' αυτό σου είπα και στο διάλειμμα. Δεν θέλουν να δώσουν ούτε στο δίδυμο αδερφό τους κάτι, ρε παιδί μου. Τα θέλουν όλα. Ποιος είναι επικεφαλής? Ολυμπιακός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Βγήκε στην τηλεόραση. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωτοπόρος. Δεν μας νοιάζει. Τι να πει. Δεν να πει τίποτα. Τι να πει. Πάμε παρακάτω. Είναι άπαλος, λέει ο Κωνσταντίνος. Λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα μου το βγάζει άχρηστο. Τον Μπίσεσβαρ. Έχει φαν κλαπ ο Μπίσεσβαρ. Τι έχει? Φαν κλαπ. Φακλάν. Φακλάν έχει. Είναι φακλάν ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Αυτό σου λένε. Αλλά είναι μαντάμ Φακλάν. Θα το δούμε σήμερα. Σήμερα θα παίξει. Ρε, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος δεν πάει να τα βάζουμε τον χρόνο. Κανείς. Είναι λοιπόν, ανίκητος. Άλλο ότι είναι παιχταράς σαν ποιότητα και άλλο ότι είναι μαντάμ Φακλάν. Πάει τελείως. Καλημέρα, φίλε, πάμε σαν 91. Τι να κάνουμε τώρα, μαλώνουμε με τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Άρη. Το φαινόμενο τώρα αυτό του Άρη, γιατί έχει γίνει φαινόμενο. Έτσι. Ναι. Τώρα πρέπει να υπάρχει μια θατρία ποδοσφαιριστών που παριστάνει και το προπονητικό team εκεί πέρα μέσα στην ομάδα. Και όποιος προπονητής έρχεται στον Άρη και δεν συμβαδίζει με αυτό το προπονητικό team, πάει στο σπίτι του. Καλά, δεν έχετε πολυτέλεια να στέλνετε στο σπίτι. Ορίστε. Ναι. Δεν έχετε πολυτέλεια να αφήνετε παίκτες στο σπίτι στον Άρη. Δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτά που λέω ή διαφωνείς? Διαφωνώ. Μάλιστα, εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, έχεις απαιτήσεις πολλές. Εντάξει, καλά έτσι. Όσο για τον Πάο... Εσύ φίλε μου, κάτσε λίγο για τον Άρη, μια που είσαι Αριανός, με τι θα είσαι... Όχι, δεν είμαι Αριανός. Δεν είσαι Αριανός, εντάξει. Ναι, okay. Παοξίσιμε. Α, εντάξει, άκυρο τότε το ερώτημα, ναι. Δεν πάνε. Για πάμε στον Πάο. Αυτό βλέπω εγώ στην, έτσι ως φύλαθρος. Ναι, δηλαδή, ναι, από έξω, έτσι με ουδέτερη σκέψη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Όσο για τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι στον πρόεδρό μας, ο πρόεδρος ως πρόεδρος έχει κάνει το καθήκον του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη τον Τσίπρα. Γιατί αν δεν τα βάζει με το κατεστημένο, αν δεν είχε την πυγμή, τη δύναμη, με αυτό το αθηναϊκό κατεστημένο, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε τώρα, σε αυτή τη θέση που είμαστε τώρα. Εγώ ξέρω πάντως πέρσι με Τσίπρα δεν πήρα πρωτάθλημα, φίλε. Το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Άστο να πει να ευχαριστώ τον Τσίπρα. Εντάξει, οκ. Okay. Του λέω τι έγινε πέρσι. Πήραμε δύο κύπελα. Α, αφέσε τα σπόρια. Και η ΑΕΚ που πήρε, ναι. Και η ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Που 20 τόσα χρόνια το παίρνανε
με διατησίες, ξέρεις. Ένα αγγιγματάκι, πέφταν κάτω, πάρ' το πέναλτι. Ναι. Και τα γνωστά, την παράγκα την ξέρουμε. Μάλιστα. Μην τρελαθούμε. Να σε με βγάλω ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια. Μην ξεχάσουμε. Ο οποίος τα έβαλε, μπόρεσε και τα έβαλε. Κέρβερος ο Αλέξης. Να σε καλά, φίλε. Εντάξει. Ναι, ναι, να σε καλά. Είδες, έχει φάνου ο Αλέξης. Έχει φάνου ο Αλέξης. Ο Τσίπρας. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Φυσικά, έχει φάνου. Αεξίδες έχει, παοξίδες έχει. Εγώ πάντως δεν είμαι φαν του, να ξέρεις. Εσύ σαν παοξής πες το να ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι φαν κανενός πολιτικούς. Θα έχω πει, σαν είμαι, παοξής, είμαι όπως εσύ από το πλανήτη Πλούτονα, ναι, από την Αφροδίτη είμαι. Πες, σαν δεν με νοιάζουν. Ναι. Σαν παοξής, γιατί πες πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέρσι, γι' αυτό να τον πω ευχαριστώ. Για τα στρέμματα εδώ πέρα. Ποια στρέμματα. Για τα, χρέη, τα δικά μου, ήδη δικά μου είναι τα στρέμματα. Απλά μπορώ να τα αξιοποιήσω πλέον. Κανενός δεν τα στρέμματα. Καθόντουσαν εκεί και περίμεναν. Ρε πες ένα ευχαριστώ. Μη ζαγνώμονα. Ναι, ναι. Μου αρέσει, λέει ο Χοντρούς, λέει ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός. Τι. Ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός, η Παλαδόφατσα. Μου αρέσει, λέει ο Χοντρούλης ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Πες ο Κωνσταντίνο, λέει. Πάρτε το χρόνο 31, χρόνο 32, με 180. Ναι. Μα πάει στον Παναθηναϊκό, πλάκα με κάνεις. Πού να πάει. Στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τον πληρώσει, βέβαια, αλλά εντάξει. Ποιο να πληρώσει, ρε. Τελείωσε ο Μπίσεσβαρ. Φακλάνα είναι. Φακλάνα λες. Βιολογικά τελείωσε. Άμα. Το απόγευμα ο Μπίσεσβαρ στη Λιβαδιά τον έχω κάνει για χάρη. Δεν παρακάνει. Να σου πω κάτι. Άμα δεν ήταν φακλάνα, θα έπαιζε δεκάρι και θα ζωγράφει ο Πάο και στην μπάλα επάνω. Τελειώσαμε. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Όπα! Οχοχοχοχοχοχοχοχο αυτός, ναι! Έλα, έλα φίλε! Πασόκ με βρωμάει αυτός! Μπα. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα ναι, ναι, κύριε μου! Καλώς ο να! Καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα, μ' αρέσεις! Χρόνια πολλά! Γιατί? Και καλή χρονιά! Τι λέτε! Ένα, πλησιάζουμε Χριστούγεννα! Με ποιον μιλάω? Με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο και τον Νίκο τον Κουλιανό! Δεν μου λες Κωστή! Είχες κανένα συγγενή αμυντικό του ΠΑΟΚ παλιότερα, πριν 40-30 χρόνια. Πρόσφατα, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλημέρα, έτσι, 93 χρονών είμαι. Παλίκαρος είσαι, να, 93. Σαν την κυρία... Θα μου επιτρέπεις να σου πω ένα τραγούδι τραγουδώντας. Πάμε, ρίχτω. Άκου, λέει. Μακεδονία ξακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Δώσε και σηκωστή. Πού έγινε να το εκεί. Ναι. Και ελεύθερη. Γλύψε τον Τσίπρα τώρα. Που έδιωξε τους βάρους. Μη θα σε κάνουν κανέναν έλεγχο. Θα βγει ο τσακαλώτος με κανένα περίστροφο. Μη. Φιλιά αγόρι μου γλυκό. Γλυκό μου παλικάρι, να σε καλά. Υπέροχος. Τι είδες τη φωνάρα σαν 93. Υπέροχος. 93 χρονών ρε φίλε. Και μόνο που σήκωσε το τηλέφωνο να μας πάρει. Φαντάζομαι αυτός 93 χρονών να έχεις αυτή τη διάθεση να παίρνεις τηλέφωνο σε εκπομπές. Θα μπορείς να το κάνεις. Τι είναι τα τριχρόνια, εγώ θα είμαι στο αστειοφυλάκιο. Έλατε. Υπέροχος, υπέροχος. Καλημέρα από Βουλγαρία μας. Στο χωνευτήρι θα είμαστε. Στο χωνευτήρι, κανονικά. Ναι. Καλημέρα στο πιο σπάνιο, λέει, δίδυμο της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Καλημέρα, Ραπ και Νίκο. Άρης, πώς βαθμούς έχει από τον πρώτο γύρο? Τώρα πιάσε, λέει, από την άλλη, λέει, γιατί θα έχει δύσκολο δεύτερο γύρο. Ραπ, με ποιον άλλον είναι ο Καρυπίδης? Δύο Έλληνες προχθές στην πιο περίεργη απόδοση. Λέει, παίζουν στον άξονα. Ένας φίλος που μάλλον συμφωνεί με αυτό που σχολίαζες για το μάτς. Όχι, μάτς. Δεν λέω εγώ. Απλά το γιούχα κάποιων φίλων μου, Νικόλ Μαριανών, πήγανε στο off the record που μου είπανε, στο ύπαμψο. Εγώ δεν συμφωνώ. Ναι. Ξέρω ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι αυτές. Είναι συγκεκριμένες. Ναι. Okay. Και τα λάθη τα ατομικά θα γίνουν και κούραση θα υπάρχει. Και πάγκος δεν υπάρχει ιδιαίτερος εκεί να αλλαχτούν κάποιοι παίκτες. Και σε διάρκεια χρόνου ο Άρης, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που είναι σωμένος. Αυτό τους είπα το καλοκαίρι. Εάν σωθείτε, γιατί πέφτουν τρεις και ένας τέσσερις. Εγώ θα πω ότι η πτώση του Ματέο Γκαρσία στην απόδοση έχει ρίξει εσυτά και την απόδοση όλου του Άρη. Είναι ο παίκτης βαρόμετρος ο Άρη. Δεν έχει πολλούς τέτοιους. Μάλιστα. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς ονα. Θα μιλήσω όχι για τον παππούγα που πήρε, τον προηγούμενο. Ναι, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, όταν παίρνουν στο Ρωμαίο τηλέφωνο πρωί-πρωί, να τους κλείνετε, μην τους αφήνετε να μιλάνε και να λένε βλακίες. Τι είπε, για θυμίσέ μας λίγο. Ευχαριστώ τον Τσίπρα, είναι δυνατό. Εντάξει, να, εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του βιβλία. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Ο Τσίπρας πώς βγήκε πρωθυπουργός και είναι κοντά με τον Μητσοτάκη. Κάποιοι δεν τον ψηφίζουν. Αυτό ακριβώς, ναι. Συνεχίζουν όμως και τον υποστηρίζουν, είναι δυνατό. Και να πω και το άλλο. 70 χρόνια φωνάζεται για τη δεξιά και όλα αυτά. Θέλατε αριστερό πρωθυπουργό. Θα τον υποστείτε, όχι τρία χρόνια και τέσσερα. Εσύ θα τον υποστείτε σε βάθος χρόνου. Εσύ είναι αυτό που λέει που κράζεις, τι ψήφισες? Εγώ φιλό ψηφίζω αυτό που με συμφέρει.
Ό,τι με συμφέρει τώρα, ό,τι με συμφέρει τώρα, προσωπικά θα το ψηφίσω. Αν με συμφέρει κάτι, αν όχι δεν θα πάω. Σ' απαντώ πάρα πολύ φυσιολογικά. Ωραία, γιατί αυτό ακούω εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει πει μία φορά που ψήφισε. Πε μα, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και είμαστε καλά. Κοίταξε. Ό,τι συμφέρει, πέρα το σημαίνει. Αν με συμφέρει ο Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Αν μου δώσει πέντε χορηγίε, θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Αν μου δώσει ο Μητσοτάκη πέντε χορηγίε, θα ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αν κρατήσει το Άρτο Καρατζαφέρη γερό δυνατό ή το κάνει web και είμαι εκεί, θα ψηφίσω Καρατζαφέρη. Ό,τι αρπάξει ο πάτος μου, φίλε, για χαρά. Όπως και ο δικός σου. Τόσα χρόνια, 50 χρόνια, ψηφίζετε βάσει το προσωπικό σας συμφερόντων. Ναι. Εγώ γιατί να αποκλίνω τις πορείες μου. Μάστε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άντε πάμε ναι. παρακάτω. Ή κάνεις αυτό ή τους έχεις όλους γραμμένους στα μέτια. Τόσα λεφτά έχετε. Έχετε κλέψει τόσα λεφτά. Ναι. Αν με συμφέρει και εμένα να φάω καραμεδούλη από την Ελλάδα, εις βάρος της Ελλάδος υπέρ της τσέπης μου, θα το κάνω. Ναι. Όπως το κάνετε όλοι σας βέβαια. Ναι. Μην τώρα ακούω πατριωτική και επειδή δεν έχει επιχορηγήσεις και φαγοπότια. Να πούμε στον κόσμο ότι ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες μέρες και η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στο μηδέν. Έτσι, είναι φυσιολογικό αυτό. Ναι, φυσιολογικότατο. Είναι απλά να ετοιμάσει και τα παιδάκια τους, να τους δίνει καλά. Να βγει για Δεκέμβρη, σε τι να βάλει, κοντομάνικο να βάλει. Όχι, αλλά κάποιοι κυκλοφορούν και με κοντομάνικα, με μπλουζίτες, να ντυθούν καλά. Μην αρχίσει και λες την κακοκαιρία, αυτό είναι ο σωστός καιρός. Ναι, καλημέρα. Γιατί θα πέσει καλά χιόνι και θα ρωτήσει. Ναι, εμείς λέμε ότι θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας να προσέχει ο κόσμος. Τι να προσέχει. Να ντυθεί καλά, ρε, να ετοιμαστεί. Χαζί είναι άμα δείξει χαμηλή θερμοκρασία, να ντυθεί καλά. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Αφού με τα εκατομμύρια του Σαββίδη και με αυτά τα μπάτζετ και με εκείνα και με τα άλλα, αφού υπάρχουν ακόμα που δοξάζουν τον Τσίπρα ότι πήραμε ένα κύπελο και το χρέο στον Τσίπρα, η φλάτζα του Έλληνα είναι καμένη. Ελπίδα δεν υπάρχει. Σωτηρία καμιά. Φίλε, αυτό είναι γνωστό ότι δεν γίνεται. Κάτι δεν λειτουργεί καλά. Σαν μια λουδάκια πολλών. Δεν υπάρχει. Το καντήλι σβήνει. Τελείωσε. Ναι. Και η πρότασή μου είναι τα κομματόσκυλα. Να πω εγώ, δηλαδή, ευχαριστώ τον Τσίπρα που πέσει με το φλαμπουράρι ΑΕΚ και έκανε τα πάντα και πήρε το πρωτάθλημα. Όχι. Ναι. Να πει ευχαριστώ τον Τσίπρα που έκανε ειδικό νόμο από τα 65 εκατομμύρια κάνει 10. Για όλους το έκανε, όχι για μένα. Το για όλους το έκανε. Το έκανε για όλους. Για όλους το έκανε. Παραμυθάδες. 10 εκατομμυριάκια τότε ξεποσιδάζε στα ταμεία του κράτους. Πασοκοσυριζέ, ναι. Παοξίδες, γιατί εκεί μας συμβαίνει. Ναι. Καλά κάνεις. Πες το όμως. Εγώ γιατί λέω. Ό,τι με συμφέρει θα κάνω. Εσείς γιατί δεν το λέτε. Και η πρότασή μου είναι τα κομματόσκυλα να αποκλείονται από τα 390. Από τι να αποκλείονται? Από τα 390 να αποφεύγονται τα κομματόσκυλα. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ρε φίλε. Πού να ξέρουμε ποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα, Όχι, φίλε. Θέλω να σου πω, και τα κομματόσκυλα είναι πελάτες μας. Βέβαια. Πώς θα γίνει, δηλαδή, τι. Βέβαια. Πελάτες θα είναι στις άλλες εκπομπές. Εδώ, στον ΠΑΟΚ, κομματικά δεν χωράνε. Γιατί αυτή η εκπομπή του ΠΑΟΚ εδώ πέρα η δικιά μας. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά για τον ΠΑΟΚ μιλήσω. Α, λέει, με πείραξε που είπε ο Τσίπρας ότι με έδωσε με ένα κύπελο. Δεν με έδωσε τίποτα. Δεν σε έδωσε κύπελο, αλλά να μην σε πειράζει. Τα γλυφτιλίκια με τον Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ του Προέδρου σου θα τα υποστείς. Και εσύ και ο ΑΕΚΤΣΙΣ. Κοίταξε, να είχα κανένα κακομύριο γλου, να μην είχε το μοίρα και να έπαιρνα το κύπελο να πάει πάει. Μα δεν μιλάμε για το κύπελο. Να κάνω με αυτά τα μπάτζε και να το χρεώνω το κύπελο στο. Σωστό, σωστό, είμαι μαζί σου, φίλε. Αυτό είναι προσβολή. Είμαι μαζί σου. Ναι, θα πιστώσουμε το κύπελο τώρα στον Τσίπρα. Σε παρακαλώ. Ρε, αν υπήρχε πρωθυπουργό και έλεγε να πάρει το πορτάδιμο η Ολυμπιακάρα, θα τον είχατε κάνει ο Μπούζο να πούμε το είχε με τι χατζάρε. Χι θα τον είχατε κάνει, σαν τον Ζωρό που παρούσε. Άστε το παραμύθι. Πέστε να ευχαριστώ τον Τσίπρα. Να πάρουν κανένα κατοστάρικο τα λιμωτάγανα, να πάρουν κανένα ψωμί και λιά και ας τον ΠΑΟΚ μακριά από τον Τσίπρα. Ναι. Καλημέρα, επόμενος. Και γιατί θέλει να είναι ο Τσίπρας, γιατί πήγε ο Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη και έγλυφε εκεί πέρα. Πήγε να δει τα καινούργια τα, γιατί δεν πήγε, τα κτίρια. Γιατί δεν καινούργια πήγε τα γραφεία. Άστε την παραμύθια. Σου ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Ναι. Χαιρετίσματα έχεις, ναι, τα παιδιά. Ρουφιανάκια. Καλημέρα. Για χαρά, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κουλιανέ. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλώς ήρθατε. Πήρα να σας πω ένα γεια και εσάς και το ακροατήριο. Και πολύ καλά έκανες. Ναι, πάω και είμαι. Από αυτούς που βρίσκαν το Σαββίδι χθες ή για τους άλλους? Είμαι φίλαρλος του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν τρέχω στο γήπεδο τελευταία. Αλλά θέλω ΠΑΟΚ να πηγαίνει καλά. Έτσι. Δεν μου λες. Δεν θα πανηγύριζα ούτε κύπελο ούτε πρωτάθλημα στο Λευκό Πύργο, αν στο Λευκό Πύργο πάνω είχε σηκωμένη σημαία των Σκοπίων ή της Τουρκίας. Οπότε ο Τσίπρας για μένα είναι ξεγραμμένος. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι οι σημαίες κάνουν τη διαφορά? Το ότι αγοράσαν τα σπίτια των Θεσσαλονικαίων
οι Σκοπιανοί, οι Εβραίοι και οι Τούρκοι δεν σε πειράζει. Σε πειράζει η σημαία εσένα. Με πειράζει και πάρα πολύ με πειράζει να πω. Βράζει τη σημαία, σημαία είναι το τυράκι. Εδώ ξέρεις δηλαδή, τα τελευταία 7 χρόνια ότι τα φιλέτα, τα σπίτια, τα χωράφια, τα εξοχικά τα πήραν Εβραίοι, Σκοπιανοί και Τούρκοι και, και εσύ με τη σημαία ασχολείσαι ακόμα. Δηλαδή μπορώ να πανηγυρίσω προτάσμα και στο Λευκό Πύργο να είναι σηκωμένοι οι Τούρκοι και σημαία. Ναι, όχι, πάρε στην Τζιμισκή και πάρε, πανηγύρισε μπροστά στην Τζιμισκή που τα πήραν τα σπίτια οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι, πανηγύρισε εσύ με του ΠΑΟΚ τη σημαία. Γιατί άμα πάρω το προτάσμα δεν θα πανηγυρίσω στην Τζιμισκή. Πανηγύρισε, τα σπίτια των Τούρκων είναι εκεί. Εγώ θα πανηγυρίσω με την Τζιμισκή. Πανηγύρισε, θα βγουν οι Τούρκοι με τι σημαίε απ' έξω τι Τούρκικε και θα λένε ποιοι είναι αυτοί που περνάνε εδώ. Ραπτόπουλε. Εσύ μας έχεις πει πολλές φορές, για ένα παραγωγικό κράτος, για το καλό του διπλανού μας, του αδερφού μας, του γείτονά μας. Δεν μίλησα για κανένα καλό. Μίλησα για ένα κράτος που πρέπει να το κάνουμε να παράγει. Τώρα τη σημαία να τη βγάλω εγώ σε ένα κράτος που δεν παράγει. Ούτε σάμαλι, τι να το κάνω, ρε φίλε, τη σημαία. Καλημέρα στον επόμενο, παιδιά. Πάμε να την κάνω τη σημαία εγώ, άμα είμαι σε ένα κράτος που έχει διώξει 1 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό παραγωγικής ηλικίας. Τι να την κάνω τη σημαία. Τι να την κάνω, ρε! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, πού είναι ο ορνηθοκυνηγός, θα βγει από την Καστοριά. Πού κυνηγά τη Σπάδα, ο ορνηθοκυνηγός. Πρέπει να βρει αμάξι να του βρούμε, λέει, το να πάρει με δόσεις. Γιατί λέει τις 300.000 χιλιόμετρα. Ναι. Ο Σασμάν λέει. Θα το βρούμε ένα αμάξι, θα το βρούμε εδώ. Εντάξει, ναι. Κύπελο και πρωτάθλημα θα το βρούμε γιατί πάει η ομάδα του, φτιάχνει γήπεδο. Εντάξει. Δεν εμφανίζεται σήμερα. Έλεγε θα κάνει γκέλες ο ΠΑΟΚ και θα κερδίζει η Άικολ τα μάτς. Έτσι ξαφνικά γίνει Μπαρτσελόνα. Το Σασμάν μήπως είναι τόσο ήδη χαλασμένο. Μπορεί. Καλημέρα, έλα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Καλώς τον. Καλημέρα. Αργιανός από Σέρες. Έλα Αργιανέ. Έλα που βρέθηκε ο Αργιανός στις Σέρες, δε φίλε. Γιατί ρε. Ω, έχει ρε αρκετούς, έχει ρε. Σ' ακούμε όλοι εδώ πέρα. Μάλιστα. Ήθελα να μιλήσω για το μάτς. Για μιλά. Δηλαδή, θεωρούν ένα μάτς ύποπτο. Τη στιγμή που Άρης έπαιζε με 10 παίκτες από το 27 και έχει φάει 2 γκολ από στιμένες φάσεις τη στιγμή που είχε θέμα από την αρχή της χρονιάς στα στιμένα ο Άρης. Ωραίος. Έχει επιχειρήματα. Βέβαια. Να πούμε τα επιχειρήματα, ναι. Ο Άρης αν πάρει 2 μπακ και ένα σέντερφορ μπορεί να μπει ξανά στο κόλπο της Ευρώπης. Ο Άρης πώς θα πάρει 2 μπακ και σέντερφορ, φίλε, αφού δεν έχει να διώξει 7-5 με συμβόλαια και οι παίκτες θέλουν να πληρωθούν. Πώς θα τα πάρει τα μπακ. Τα βράδυ του καλοκαιριού πώς πρέπει να τα πληρώσει. Δηλαδή παίκτες θα τον κολλάσουν το Μαυράι πρέπει να το αποδεσμεύσουν από τον Ιανουάριο. Α, το Μαυράι, εγώ όταν έλεγα ότι εδώ ήμασταν όταν ήρθε την πρώτη μέρα. Ήμουνα ή δεν ήμουνα Κωνσταντίνε. Που σε λέω ποιος Μαυράι. Ήσουνα, να πούμε το έλεγε. Απλώς κάτι τέτοιες παίκτες. Με ψηλά συμβόλαια πρέπει να αποδεσμευτούν. Ούτε ο Κωνσταντίνος βγήκε, ούτε ο Τζανακάκης βγήκε. Δεν βγήκαν ούτε όντως. Ο Μενέντες. Μενέντες πιο καλός σαν εξτρέμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, δεν, μπακ δεν είναι καλός. Σωστός. Ο φίλος ξέρει μπάλα, να ξέρεις. Ξέρει μπάλα, σε από πού είσαι ρε Σεραίο. Από εγώ πρέπει να την ηλούσα να πούμε δίπλα στα Σέρες είναι το χωριό να πούμε. Ωραίος. Μπάλα ξέρω φίλος. Να είσαι καλά φίλε, ωραίος. Ο Μενέντες είναι εξτρέμ, δεν είναι μπακ. Ναι. Με το ζόρι μου το βαφτίσανε τον άνθρωπο. Σωστό, το βαφτίσανε σωστό. Ναι, είδες τι ωραία έβγαλε την παλιά σου την κοινή, πάρ το βάλτο. Τι ωραία, τον γκολ, 1-1. Ναι. Λοιπόν, σωστά τα είπε. Πολύ σωστά τα είπε. Σόλ ήταν πολύ καλός, διαβασμένος και εμείς όμως σιγά σιγά θα πρέπει να κατεβάσουμε στόρια διότι ακολουθούν Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος μέχρι και τις 12. Στις 12 ενημέρωση στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο. Με τον Κωνσταντίνο θα τα πείτε το μεσημεράκι 2 με 4 μαζί το απόγευμα 6 με 8 μαζί με Θανάση Κυλώνη. Αλλά να ενημερώσω όλους και όλες σας για κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά δώρα, μεγάλα απίθανα δώρα, κατεβάστε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames και ό,τι να κάνετε εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι το Flames όμως δεν σταματά γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App.